Γκούνου του μου. Γκούνου του μου. Ή αλλιώς Greece. Greeted. Next. Ναι. Top model. Πού κολλάει αυτό, ρε φίλε, με την εκπομπή σου? Πού κολλάει με την εκπομπή μου, κολλάει γιατί παραπονιώσουν. Παραπονιώσουν αυτές που δεν το βάλαμε. Τι έγινε, δεν ακούς τίποτα. Έβγαλα στα δικά μου. Δεν πειράζει, αυτά ραδιοφωνικά ένα στον άκρη, δεν πειράζει. Είναι, έχει μια, έτσι, μια ανθρωπιά και μια έτσι, φυσικότητα. Τζόνι, για ανέβασε με λίγο, ρε φίλε, στο 2. Ναι, ναι, πάμε λίγο. Εδώ, ανέβασε και με ένα λίγο στο 2. Μ' αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Τώρα είμαστε ωραία. Τώρα είμαστε καλά. Λίγο. Έλα, ναι, ναι, ναι. Τώρα ναι, είμαστε καλά. Τεστ, τεστ. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Κι άλλο. Special. Λοιπόν. Μπαλαντέρα, ακούτε, κυρίες και κύριοι. Όπα, τώρα ακούω πολύ καλύτερα. Εξαιρετικά. Λοιπόν, Νίκος Μοσχοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12. Σήμερα Τετάρτη. 3 του Οκτώβρη. Λοιπόν, 3 του Οκτώβρη ή του Οκτώβρη. Οκτώβρη. Το Οκτώβρη, χωρίς το μ. Μ' αρέσεις. Ναι, απλά εγώ το είπα λίγο σαν ελληνικιώτικα. 3 του Οκτώβρη με ματσάκια Champions League που έχουμε να ασχοληθούμε. Πολύ ειδησιογραφία από τις ομάδες της πόλης. Έτσι και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ που είχαμε και παιχνίδια, είχαμε και συνεντεύξεις τύπου, είχαμε και τραυματισμούς, είχαμε τα πάντα όλα. Ο Νίκος ήθελε βέβαια, εκδήλωσε έτσι μια επιθυμία, κανεκοσάλτο πριν, να εκτροχιάσει την εκπομπή. Πολύ όρεξη για καφενείο έχω, αλλά δεν. Αλλά νομίζω το θα το κάνουμε, ρε παιδί μου, απλά δεν μας παίρνει. Σήμερα είναι μέρα ειδησιογραφίας, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Παιχνίδια, το ένα τ' άλλο. Την άλλη εβδομάδα που θα έχει διακοπή. Ναι. Και δεν θα έχει πολύ ψωμάκι. Το mood μου τώρα ήταν τέτοιο. Ναι, θα μπορούμε να το κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν. FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέωση της κινητής τηλεφωνίας. Και μην ξεχνάτε ότι ο Λίμπερο 107,4 σας δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στη μεγαλύτερη κερκίδα της πόλης. Και ποια είναι αυτή? Το Θέατρο Βεργίνα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη, κοντά στην εξωτική Περαιά. Έτσι, λοιπόν. Πάρε μέρος στους διαγωνισμούς του Λίμπερο και κέρδισε διπλές προσκλήσεις με είσοδο στο καζίνο, απεριόριστη μπύρα και κληρώσεις για πλούσια δώρα στο ημίχρονο. Η είσοδο στο καζίνο είναι προαιρετική και δεν απαιτείται εισιτήριο. Λοιπόν. Άρα τι μπορείτε να κάνετε εσείς? Να γράψετε FM. Να αφήσετε ένα κενό. Να γράψετε το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη ΠΑΟΚ και να το στείλετε στο 54526. Το κάνουμε και τηλεφωνικά, φίλε, στον κύριο Ζάτση. Όχι, ρε, τηλεφωνικά θα το κάνουμε. Και, 23, 10, και τηλεφωνικά, βέβαια. Λοιπόν, είναι ο Ζάτσης. Είναι ο Ζάτσαρος έξω. Θα πάρει μια λίστα, θα του λέτε το όνομά σας και θα σας βάζει για την. Πρίχτε τον λίγο. Για την πρόσκληση. Γιατί πολύ χαλαρός κάθεται. Διπλή έχει βάλει πρόσκληση. Και τα χέρια μου πίσω, αυτό. Μουσική δεν βάζουμε, ένα χαλί έχουμε δύο ώρες μονότονα. Τελειώσαμε, Γιάννη μου. Έτσι λοιπόν. Είναι ο Ζάτσης, λοιπόν. Κουράστε τον λίγο, να ιδρώσει λίγο η φανέλα του. Λοιπόν, διπλές προσκλήσεις δίνουμε. Σκεφτείτε σαν όπως ήμασταν μικρά, πηγαίναμε και χτυπούσαμε τα κουδούνια της πόρτας και φεύγαμε τρέχοντας, κάτι τέτοιο. Έτσι. Και όπως έλεγε και η Μικαράκη, εγώ δεν πουλώ, χαρίζω. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Πολύ σωστά. Έχουν υποθεί αυτά. Λοιπόν, με τον Αλή. Αλή, φέρε το χαλί. Έτσι. Λοιπόν, κάτσε να δούμε λίγο τι γίνεται στα παιχνίδια του Τζάμπιο. Περίμενε. Έχει βάλει γκολ η Μπαρτσελόνα το δεύτερο λεπτό. Με το τραγικό. Έβαλε ο Κοουτίνιο, έχει καταπληκτικό αγωνιστικό χώρο στο Γουέμπλι. Παιδιά, μπράβο. Έτσι, δηλαδή πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Νομίζω αυτό πρέπει να το μοναδικό. Δεν έχει μπει άλλο στα παιχνίδια των 8. Για πες και τι. Λοκομοτίβ Μόσχα Σάλκε 0-1. Παρί Ερυθρός Αστέρας πολλά με λίγα ή αλλιώς 6-1. Αθλέτικο Μαδρίτης Μπρίζ. Τώρα πάμε σε παιχνίδια που ξεκίνησαν τώρα. Αθλέτικο Μαδρίτης Μπρίζ 0-0. Μπορούσε από τον Ντόρτμουντ Μονακό 0-0. Νάπολη Λίβερπουλ 0-0. Πόρτο του Σέρδου Κουνσιτσάου και τον Ανίλο Περέιρα φυσικά με τη Γαλάτα Σαράι στο 0-0. Τότε ένα Μπαρτσελώνα 0-1 από το τραγικό λάθος του Γιωρίς και τον γκολ του Φελίπε Κουτίου. Και Αϊτχόφεν Ίντερ 0-0. Όλα τα παιχνίδια είναι στο 12. Φίλες μου καλές και καλοί μου φίλοι, ακροατές του Λίμπερο και του Μπαλαντέρ. Θα σε ενημερώνουμε φυσικά μέχρι και το τέλος για την εξέλιξή τους. Λοιπόν, προτείνω από την ερχόμενη Τρίτη. Ορίστε. Από τη στιγμή που το Greece Next Top Model αρχικά έπαιζε μόνο Δευτέρα και από χθες παίζει και Τρίτη, να έχουμε live commentary την ώρα της εκπομπής. Καλό! Ωραία. Όσο μπορούμε φυσικά ραδιοφωνικά, γιατί. Ναι. Αλλιώς είναι, υπάρχει μια εικόνα, αλλιώς είναι να τη μεταφέρει μέσα από το ραδιόφωνο. Αλλά σε κάθε περίπτωση να έχουμε εικόνα, γιατί χθες το αμέλησα. Μου είχαν πει ότι θα δείχνει και Τρίτη. Δεν το σκέφτηκα. Δεν πέρασε καθόλου από το μυαλό μου. Ωραία, γιατί ένα μυαλό είναι και αυτό, είναι που το προλάβει να κάνει. Και ενημερώθηκα ότι είχε και χθες. Και ξενέρωσα ζωή μου που δεν το είδα, γιατί δεν το είδα. Ούτε τη Δευτέρα, ούτε την Τρίτη. Ναι. Δηλαδή εντάξει, πολλά πράγματα μπορώ να αντέξω. Ωραία, αλλά. Ένα πράγμα βλέπουμε και εμείς στην ελληνική τηλεόραση που είναι το Greece Next Top Model. Το οποίο δεν το έχεις βάλει στη ζωή σου, από ό,τι καταλαβαίνω. Πάρα πολύ, ναι. Όχι πάρα δεν το έχεις βάλει. Αν το βάλεις λοιπόν, θα καταλάβεις ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή που έλειπε από την ελληνική τηλεόραση. Το λέει και γελάει, δεν το πιστεύει ο ίδιος. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε το Voice που αυτή τη στιγμή έχει στην πάρο τηλεόραση εδώ πέρα και βλέπουμε. Το Μαραβέγια με το τζίντο πουκάμισο κολλημένο. Πώς το λένε, με το.
τελευταίο κουμπί εδώ πέρα πάνω στο λαιμό κουμπωμένο. Εντάξει, μου είναι κάτι παντελώς αδιάφορο. Mm. Και νομίζω σε πολλοί κόσμο είναι παντελώς αδιάφορο. Επίσης, πόσα voice και X Factor μπορούν να γίνουν, πόσοι τραγουδάνε σε αυτή τη χώρα, ρε παιδιά. Πόσοι. Δεν γίνεται, έχει ακόμα. Ρε φίλε, εσύ γίνεται voice εδώ και 4-5 χρόνια, σωστά. X Factor άλλα τόσα, μπορεί και παραπάνω το X Factor. Πιο παλιό πρέπει να είναι. Δηλαδή, κάπου ρε παιδιά φτάνει. Δηλαδή, πόσα ταλέντα να βγάλει αυτή η χώρα, πόσα να αντέξει αυτό το ελληνικό πεντάγραμμο. Σταμάτα, ελληνικό, σταμάτα με την κρίνια. Δηλαδή, αφού βλέπει ότι πουλάει και να σου πω κάτι, τουλάχιστον αυτοί οι τέσσερι είναι και χαβαλέ. Εντάξει, προσφέρουν και. Ποιοι είναι τώρα, ο Μαραβέγιο, ο Μουζουράκη. Ο Μαραβέγιο, ο Μουζουράκη, ο Ρουβά και η Παπαρίζου. Και η Παπαρίζου, ναι, σωστά. Ναι. Σωστά. Έχουν βρει μια χημεία. Παπαρίζου. Λοιπόν, έχουν ένα. Αδυνέτησε. Λίγο αδυνέτησε. Ε, καλά είναι. Λίγο μαζεύτηκε. Εντάξει, μαζεύτηκε και δεν ήταν. Ναι. Που ήταν έχει μαζευτεί, έχει παντρευτεί το κορίτσι κιόλα. Εντάξει, έχει μπει σε ένα σωστό δρόμο. Να. Λοιπόν, θα έχουμε πολύ ρεπορτάζ μετά από τις 10.30. Φίλοι της εκπομπής και φίλες της εκπομπής. Λοιπόν, θα κάνουμε σύνδεση με Ρωσία, εκεί όπου έριχνε καρέκλες και είχε ως αποτέλεσμα διακοπή η προπόνηση του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, mm-hmm. για να μάθουμε το στέριο Αναστασιάδη τα τελευταία νέα πριν την αναμέτρηση με την Μπάτε Μπορίσοφ ή Μπορίσοφ. Καταλήγω στον Μπορίσοφ. Μπορίσοφ. Μου αρέσει λοιπόν, πιο πολύ. Κλειδώνει Μπορίσοφ. Κλειδώνει Μπορίσοφ. Λοιπόν, θα μιλήσουμε φυσικά και για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Θα μιλήσουμε και για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλείο. Πέρασε αέρας από την Άξο σήμερα με τη Θέλα Καμαρίου. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ που επικράτησε εύκολα του Πανιωνίου στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Θα βγάλουμε φυσικά το λατρεμένο Σταμάτη Μουρελή μετά τις 11.30 να μας μιλήσει για το κάζο του μπασκετικού Άρη στην Πάτρα από τον Προμηθέα και την ήταν ντροπή. Τώρα εντάξει, μην είστε υπερβολική, ρε παιδιά. Γιατί κάζο. Ρε φίλε, δεν είναι. Έλα, εντάξει, ρε εσύ. Νικό. Έχουν μεγάλη διαφορά στις δύο ομάδες, ρε φίλε. Έχουν μεγάλη διαφορά, αλλά είσαι Άρη. Έχουν μεγάλη. Ναι, οκ. Okay, αλλά ήταν... οι διαφορές αγωνιστικές είναι πολύ μεγάλες. Η εικόνα, όσοι είδαν το παιχνίδι από ναι. κοντά, λένε ότι ήταν αποκαρδιωτική. Εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα, καθώς ναι. δεν υπήρχε τηλεοπτική μετάδοση. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ήταν αποκαρδιωτική. Καταλαβέ. Οκ. Εντάξει. Εγώ σου λέω, νομίζω ότι η διαφορά των δύο ομάδων είναι πολύ. Είναι μεγάλη. Δίνω στα δύο φράγκα την αλλαγή προπονητή. Όποιος θέλει το παίρνει. Πολλά δίνεις. Όχι τώρα. Τώρα το δίνεις γενικά. Ε, τώρα. Δύο φράγκα. Λες να κατεβάσω. Ε, τώρα όχι, τώρα όχι. Λίγα δίνεις. Ένα εβδομή. Τώρα λίγα δίνεις. Γενικά. Γενικά δίνεις πολλά. Γενικά με τα δύο φράγκα. Ένα εβδομήντα. Δηλαδή το παίρνω ως μακροχρόνιο. Ένα εβδομήντα. Όχι, ένα εβδομήντα. Είναι καλά. Το παίρνω μακροχρόνιο, ναι. Μακροχρόνιο είναι καλά, γιατί μετά θα πέσει. Τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν. Έχουμε πάρει και τα άλλα. Έχουμε και Champions League σε εξέλιξη. Δεν ξέρω αν θα είναι βραδιά όπως η χθεσινή που είχε ωραία παιχνίδια και πολλά γκολ. Βαθύ το κλαρίνο, Μιχάλη μου. Ναι, έτσι είναι. Έτσι, έτσι. Έτσι. Εσύ δεν βάλαμε και το live στο Instagram, το ξέχασα. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Εδώ πέρα. Κάτι γίνεται με τα μικρόφωνα, μας λένε. Αρχίσω να τριγκινάω. Ναι. Αδελφός Μιχάλης. Ναι. Μαθεί το κλάνο, κάτι γίνεται με τα μικρόφωνα. Έχουμε πρόβλημα με τα μικρόφωνα, Ρεζάτση, τι έγινε. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Μας πολεμάτε επειδή είμαστε ωραία παιδιά και έχουμε βρει πολλέ. Τέλος πάντων. Κάπως λέει, ακούγεσαι διαφορετικά. Εντάξει, θα το φτιάξω. Έχουμε κανένα θέμα, Γιάννη. Εγώ δεν ακούω το μικρόφωνο γιατί ξέρω ότι είμαι υπερκινητικό και χαλάει καμιά φορά, αλλά τώρα. Όλα καλά. Όλα τέλεια. Λοιπόν. Δεν έχουμε κάποιο άλλο γκολ με εξαίρεση αυτό του Φιλίπ Κουτίου. Στο μάτς της Τότενα με την Μπαρτσελώνα. Λοιπόν, σε μια γεμάτη μέρα γενικότερα, νομίζω και για τους δυο μας συνάδελφε. Όπου και αύριο και αυτό το δράμα το βράδυ. Πω! Θα είσαι εδώ. Ατελείωτο. Ό,τι και να είναι 10 η ώρα και είναι το παιχνίδι, ρε φίλε. Ό,τι και να είναι. Ναι. Είσαι, δεν είσαι εδώ. Πιστεύω θα είμαι από το έχω καταλάβει. Δεν ρώτησες. Όχι. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Ναι. Εδώ κολλάει. Τέλος πάντων, είναι γι' αυτό αύριο 10 η ώρα. Θα πούμε αρκετά πράγματα για αυτό το παιχνίδι στην πορεία. Θα μιλήσουμε με τον Στέριο Αναστασιάδη. Σε ό,τι έχει να κάνει με ρεπορτάζ. Φάγανε χαλάζι την ώρα τη προπόνηση, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή. Κακό αυτό. Εντάξει. Μα πώ του κλέτσου κάτω με. Στο όμορφο Μίνσκ, γιατί το παιχνίδι γίνεται στην Μπορίσοφ Αρένα αύριο, αλλά ο Πάοκ βρίσκεται στο Μίνσκ και σήμερα προπονήθηκε εκεί. Γιατί το Μπορίσοφ είναι καμιά περίπου μια μισή ώρα. Ναι. Και σου λέει δεν το κάνουμε δύο μέρες, α προπονηθούμε σήμερα εδώ. Και θα πάμε αύριο στο παιχνίδι, μια και καλή. Η ομάδα πότε γυρνάει, Παρασκευή, φαντάζομαι. Α, θυμάμαι καλά, γυρνάει Παρασκευή πρωί. Ναι, ναι, γιατί έχουμε και ίδια ώρα με αυτούς, ε. Δεν είναι ότι είναι μόνο 10 η ώρα Ελλάδος, είναι. 10 η ώρα Ρωσίας. Θα μπορούσαμε να πάμε με τσάρτερ είναι. Οπότε, άμα ήθελε να γυρίσει και 2 ώρα το βράδυ, γυρνούσε. Αλλά ναι. Εντάξει. Μετά είναι λίγο παραπάνω ταλαιπωρία. Περνάνε δύσκολα τα παιδιά μας στην Ρωσία, πραγματικά. Α, δύσκολα ταξίδια, κουραστικά, δηλαδή πραγματικά δεν θες να πηγαίνεις. Και να στείλεις άλλους να πάνε. Πραγματικά. Ναι. Στη Λευκορωσία. Στη Λευκορωσία, τώρα στο κρύο,
στη βροχή, στο χαλάζι, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά είναι δράμα η κατάσταση. Ναι. Είναι πολύ δράμα. Ναι. Λοιπόν, Άιντχόβεν Ίντερ βλέπουμε τώρα στους δέχτες μας. Το λεπτό προς λεπτό του συνδρομητικού 0-0. Έχουμε τραυματισμό στο Νάπολι-Λίβερπουλ. Λοιπόν, και ένα κόρνερι πλάγιο που τρέχει να εκτελέσει ο Τζόρνταν Χέρντερσον. Yeah. Το αυτοκινητάκι μας δείχνει. Πάνω τραγουδάνε στο Voice. Άρα, φίλε. Δηλαδή, το ότι με ψήνει περισσότερο να δω το Voice αυτή τη στιγμή από το να δω το Τέσπορ και το Champions League. Ποιο Voice, ρε φίλε, δεν υπάρχει Voice στον Νίκο Παπαδόπουλο. Έχει κουράσει το Voice. Εντάξει, έχει παρακολουθήσει καθόλου το Ελλάδα, έχει ταλέντο. Έχει και αυτό πάλι. Ναι, ξεκίνησε. Πόσο ταλέντο για αυτή η χώρα. Και επειδή ακούει, όχι. Και, επειδή ακούει και ο Μιχάλης. Ναι. Έτσι, ο αδελφός Μιχάλης. Ναι. Λοιπόν, η Πακοδημή ξεφύγει τελείως φέτος. Τι εννοείς, φίλε. Τα πετάει έξω, ρε. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν προάγει την ποιότητα της ελληνικής τηλεόρασης, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει ένα ενδιαφέρον. Ναι, προχθές που έβλεπα το ένα της το αριστερό, έτσι, ήταν το μισό και βάλε το, είχε έξω. Η Πακοδή μου, ξέρεις ότι ήταν παντρεμένη, δεν ξέρω αν είναι ακόμα. Ήταν, ναι. Με τον τύπο ο οποίος είναι στο My Style Rocks ο Αστρομάλης. Αμέ, έχει κάνει και παιδιά. Αυτός ήταν. Ναι. Ρε, εγώ τη θυμάμαι Ευρωμάλη. Έλα, ρε. Νομίζω ότι οι δύο γη της είναι του Μεσιό. Δεν θυμάμαι τώρα όνομα. Οκ, okay, δεν ξέρω πώς τον λένε. Νομίζω φωτογράφος κι αυτός. Αλλά κι εγώ προσφάτως το έμαθα. Μπακοδί μου, μαύρη ζώνη στα ούζα. Αυτά που πίνουμε. Το πλωμάρι, λοιπόν. Μιχάλη μου, ναι, και εμείς κοιμόμαστε. Ναι, είναι καταπληκτική. Είναι σαν το κρασίρι, παιδί μου. Όσο μεγαλώνει, όσο παλιώνει, τόσο πιο καλό γίνεται, νομίζω. Εντάξει, μπορεί να έχει πλακωθεί στα μπότοξ και στις πλαστικές, βέβαια. Mm-hmm. Πλαστική, σωστή του, δεν νομίζω να έκανε, να σου πω την αλήθεια. Πρέπει να είναι πολύ φυσικό. Παιδί μου, κοίταξε, η Μπακοδή μου, να βλέπεις τώρα. Θα εκτροχιαστούμε την εκπομπή, ναι, να πρέπει να την πάμε σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, η Μπακοδή μου, εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Ωραία. Είναι στη τηλεόραση πόσα χρόνια, 15 χρόνια. 20. Είναι. Ωραία. 20. Είναι μια ηλικία. Οπότε αμέσω. Εκείνη η εκπομπή που έκανε με τον Σεργούλοβλο. Κάτσε καλά. Το κάτσε καλά, ρε φίλε. Κάτσε καλά. Να το έκανε Νίκ Κάρτσον. Από εκεί πέρα. Το βάλε Ατλέτικο. Το βάλε Ατλέτικο 1-0. Ή όχι. Όχι. Δεν το βάλε. Είναι εκτεθειμένο ο Γκρίσμαν. Και τώρα, επειδή έχουν περάσει και τα χρόνια και παραμένει έτσι πολύ εντυπωσιακή. Juicy θα τη χαρακτήριζα. Και σου βγάζει, ρε παιδί μου, κάτι. Κάτι νέστη που λένε και οι Αμερικάνοι, ρε παιδί μου. Κάτι, πώς να σου πω. Πες το λίγο στα ελληνικά, χωρίς να ξεφτυλιστούμε. Είναι, ρε παιδί μου, χυμώδης. Είναι πιο μεγάλη σε ζουμερή, ναι. Ζουμερή, ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Ναι, ναι. Κατάλαβες, νομίζω ότι αυτό είναι που κερδίζει. Είναι το αυτοκίνητο το παλιό. Και δεν το κρύβει. Δεν είναι δηλαδή κρύβει. Καμιά χαμηλοβλεπούσα. Δεν έχει τέτοιες, ναι. Τέτοια κολλήματα. Ναι. Είναι, ρε παιδί μου, σαν τη Mercedes. Τη δεκαετία του 90 το μοντέλο που έχει κάνει τα χιλιόμετρα, αλλά ακόμα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και λες ότι εγώ αυτό το αμάξι το θέλω. Δεν θέλω το καινούργιο. Ναι, δεν θέλω να πάω να το σκοτώσω, ναι, με 1500 όχι, ευρώ δηλαδή. Είναι καλό, είναι καλοδιατηρημένο. Εντάξει, και τα δερμάτινα καθίσματα δεν είναι ξύλινο. Ξύλινο σαλόνι και τέτοια. Ξύλινο σαλόνι, φωτάκια κάτω από τους καθρέφτες, εκεί πέρα στα πόδια, ρε παιδί μου. Κατάλαβα. Είναι ένα καλό, ωραίο αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, που είναι για χρόνια ακόμα. Ναι. Έκανε χιλιόμετρα. Αλλά κρατιέται καλά. Γιατί η Μπακοδή μου έχει κάνει χιλιόμετρα, εντάξει, δεν είναι. Ο, δεδομένα έχει κάνει. Έχει κάνει δηλαδή, ναι. Μιλάμε τώρα. Δεδομένα έχει κάνει. Και πολύ καλά έχει κάνει, έτσι δεν το λέμε για να. Road για να trip. Κρίνουμε. Γιατί τελευταία διακρίνω κάποιοι να κρίνουν ένα νέο παίχτη του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, ας πούμε. Road trip. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κρίνεται. Επαμεινώντας. Παρόν. Δεν μπορώ να καταλάβω προς τι ο λόγος. Παρόν διατάξτε. Πού να κρίνεται ο νέος παίχτης της ομάδας, δεν μπορώ να καταλάβω. Για ποιο λόγο κρίνεται. Κρίνεται γιατί έχει μια σχέση με μια κοπέλα που δεν ξέρω. Κρίνεται. Κρίνεται, ρε παιδί, κρίνεται, γενικά. Ναι. Και συζητιέται το όνομά του. Ναι. Έχει μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση γύρω από το όνομά του, ονώντας. Ναι, και αυτός έχει κάνει χιλιόμετρα. Βέβαια. Και η κοπέλα έχει κάνει χιλιόμετρα. Α, ωραία, δεν μπορώ να καταλάβουμε το κακό δηλαδή σε αυτό. Πολλά χιλιόμετρα. Δεν μπορώ να καταλάβουμε το κακό. Α, καταλάβω. Χορτασμένος να είσαι. Αυτό καλά, είναι το σημαντικό. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και όλα καλά. Εγώ θυμάμαι μια σοφή κουβέντα που μου είχαν πει κάποτε, έτσι. Ναι. Στη ζωή σου κάνω ό,τι είναι να κάνεις, λέει, πριν παντρευτείς, λέει. Βγάλε ό,τι αποθυμένο έχεις μέσα σου, κάντα όλα, λέει. Και μετά, λέει, πατρίψου, λέει, πέσω το καλό από τις οικογένειες, λέει. Και μετά, συνέχισε όπως είναι να συνεχίσει. Τα φιλιά μας στην εξωτική Έλισσο, έτσι, στην κυτρινό μαύρη Έλισσο, βέβαια, βέβαια. Έτσι, και στον ακροατή και φίλο της εκπομπής στο Στράτο. Πόλη, ναι. Έτσι, λοιπόν, ο οποίος Στράτος στέλνει τους χαιρετισμούς του και λέει, είστε πολύ ωραία παρέα. Γεια σου, Στράτο. Το παλεύουμε, λοιπόν, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Χαλκιδική, εντάξει. Τη ζήσαμε φέτος, όχι ως εσύ, αλλά τη ζήσαμε. Δεν μπορώ να πω παράπονο. Δεν είχαμε. Να σου πω την αλήθεια, φίλε, στην Ιρισό μπορεί και να μην έχω πάει. Όχι, μπορεί, δεν έχω πάει ποτέ. Έχω πάει. Έχω φτάσει μέχρι το όμορφο Γωμάτι και την Ουρανούπολη. Ωραία Ουρανούπολη. Ναι. Πήγαινα παλιά πάρα πολύ. Δεν ήταν, έχω πάει ήταν εκεί, πέρα. Μέρα εκεί πέρα. Ούτε στη μια πάρα πολύ ωραία παραλία που έχει στα Νέα Ρόδα. Νέα Ρόδα. Ναι. Α, είναι πολύ ωραία παραλία μου έχουν πει εκεί. Ναι. Αλλά δεν είναι. Έχει πολλές ωραίες παραλίες.
Ναι, καλά, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Ναι, να μπορεί και να πα σαν άνθρωπο. Άμα είναι να πα και να ποδοπατηθεί, δεν πειράζει. Και α πα και λίγο πιο μακριά. Για μένα αυτό που αξίζει η Χαλκιδική, επειδή είναι και γνωστό έτσι. Το Μαρμαρά είναι πολύ ωραία στη Χαλκιδική. Πάρα πολύ ωραίο Μαρμαρά. Όποτε θε να σου πω να πα ένα πολύ ωραίο μέρο. Ωραία, το ξέρω, αδελφέ, το ξέρω. Εντάξει, ήθελα να πάω φέτο, αλλά δεν είχα το χρόνο. Ναι, σε καταλαβαίνω. Εγώ επειδή είμαι και γνωστό και λιόδουλο πλάσμα, ρε παιδί μου. Άσχετα που τώρα ο Νίκο ήρθε στο ραδιόφωνο και με βρήκε να τρώω κριτσίνια ολική. Πολύ κακά. Πολύ κακά ήταν και πολύ κακά δηλαδή. Χάλια μαύρα. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Χαλάλι. Λατρεύω. Το πρώτο μέρος που λατρεύω στη Χαλκιδική, λόγω της, του Τίμη Κυριόδουλος, είναι στη Φούρκα. Α, okay. Στην πλατεία της Φούρκας. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται το μαγαζί για να το κάνω διαφήμιση. Έχει ένα λουκουματζίδικο. Ναι. Το οποίο είναι εκπληκτικό. Δεν θα φάσει. Φίλε, που όλα τα λουκουματζίδικα. Που όλα τα λουκουματζίδικα. Του μεταξύ. Ναι, πες μου. Ρε παιδί μου, αναπτύσσονται σε τουριστικές περιοχές τύπου παραθαλάσσιες και νησιά. Δηλαδή, πώς το εξηγείς, δηλαδή, τι γίνεται. Η παραλία σου ανοίγει την όρεξη για το λουκουμά, ας πούμε. Εγώ, φέτος Χαλκιδική, είχα ένα μοτίβο. Εντάξει. Ναι. Ποτί δεάθη το Φούρκα. Ποτί δεάθη το Φούρκα. Ναι. Και μετά πίσω ξανά. Λοιπόν, ναι, και πήγαινα κάτι βράδια, Σάββατο, Παρασκευή, Σάββατο βράδυ, ας πούμε, και πέρα και είχε ουρές απ' έξω. Και έχει εντωμεταξύ μια τύπισσα η οποία κάνει τις λουκουμάδες μπροστά στο καζάνι με το ζυμάρι okay. και τα λοιπά. Και okay. είναι από μπροστά ο τύπος. Δεν κατάλαβα τόσες φορές που πήγαν είναι ο άντρας της ή ο αδελφός της. Αυτός έλεγε να βάζει λιγότερο ζυμάρι, αυτή έβαζε περισσότερο ζυμάρι. Ναι. Και υπήρχε να αυτό το πράγμα. Να πω λίγο κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ιεροσιλία για πολλούς. Ναι. Θεωρώ το λουκουμά πολύ overrated υλικό. Έτσι όπως το κάνουν αυτοί με τις γεύσεις και τα λοιπά, δηλαδή ας πούμε τώρα σκέψω. Και με μέλια και με νουτέλα και με όλα αυτά δεν είναι. Μπουένο με νουτέλα, ρε φίλε. Ή μπουένο με λευκή σοκολάτα. Τρομερό. Το θεωρώ υπερεκτιμημένο. Δεν λέω ότι δεν μ' αρέσει. Φάει αυτούς. Ναι, δεν λέω ότι δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Το θεωρώ υπερεκτιμημένο. Δεν έχει φάει αυτούς λουκουμάδες. Ναι. Okay. Δηλαδή μακάρι μια μέρα. Να... Θα με ακούνε και θα ακούνε και θα λένε τι λέει αυτό. Ποιο νομίζει ότι είναι. Αλλά εντάξει, δηλαδή το βάζω, το θέτω στη βάση του έτσι. Ότι βλάχα. Το θεωρώ υπερεκτιμημένο, όχι ότι δεν είναι ωραίο. Βλάχα. Όχι ότι δεν μ' αρέσει. Κουμάδες, βλάχα. Απλά θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ καλύτερα. Μάλιστα. Εντάξει, και πάνε. Καταλήγω ότι στα γλυκά αυτό που μου αρέσει στο τέλος της ημέρας πιο πολύ απ' όλα είναι τα σιροπιαστά φύλλα. Τι τα σιροπιαστά τα έχουν εξελίξει πάρα πολύ πλέον. Τα έχουν εξελίξει πολύ. Ναι. Πολύ. Όχι με παγωτό το βάζουν, όχι με σοκολάτες, όχι με τέτοια. Νομίζω ότι εκεί καταλήγω. Ότι το πολύ καλό σιροπιαστό είναι πολύ ψηλό επίπεδο γλυκό. Πώς άλλο ένα πράγμα μας άφησαν οι Τούρκοι, έτσι δεν τα λέμε αυτά. Αυτή η γνωστή αλυσίδα που έχει και εδώ και στην Ξάνθη. Κάνω διαφήμιση μόνο τώρα, δεν πήγα. Πώς το λένε τώρα, καλά, ένα θυμάμαι. Όνομα είναι. Τουρκικό όνομα έχει. Ναι, τουρκικό όνομα είναι. Δεν θυμάμαι. Με σιροπιαστά που είναι και δεν εδώ θυμάμαι. Και στην... Ναι. Ένα μπαμπά τώρα. Πολλά το αρχίσει εκεί που υπάρχουν. Το μπαμπά μου αρέσει να ζουσέκα. Μ' αρέσει γιατί έχει και το τέτοιο παιδί. Η όρεξή σου, τέλος πάντων. Αυτά τα, πώς τα λένε, τα. Τα μικρά που είναι τυλιγμένο, όχι τα κουρκουμπίνια. Μπακλαβαδάκια. Ναι, κάτι μπακλαβαδάκια, είναι, δεν θυμάμαι τώρα. Πολύ δεν είναι μπακλαβά τώρα από. Με το αφροδισιακό, με το αφροδισιακό σιρόπι, έτσι. Να τα λέμε. Το καριδάκι είναι εγώ εδώ που λέω. Το καριδάκι, βέβαια. Με ναι, καρύδι, ναι, φίλε. Ναι, ναι, ναι. Καλό συνδυασμό. Είναι εξαιρετικό. Ένα συνάδελφο εδώ παλιότερα, ένα πρωινό Σαββατοκύριακο, μου είχε μάθει ότι είναι το ίδιο καλά και τα φουντούκια. Σε αυτή τη δουλειά. Τα φουντούκια. Κάτσε, έρχεται μήνυμα. Παύλοβα βρε τενεκέ, λέει ο φίλος. Καλή και η Παύλοβα, ρε φίλε. Δεν είσαι ροπιαστό όμως. Τι ωραία η Παύλοβα. Να είχαμε μία από τον Γιαννάκη τώρα, Παύλοβα. Τι ωραία. Αυτή τη τούρτα την ωραία. Έχει γίνει λίγο τέτοιο πλέον. Έχει γίνει λίγο παράδοση. Νίκο Παδόπουλε. Στα τελευταία γενέθλια που γίνονται. Να έρχεται μια Παύλοβα από ένα πολύ κεντρικό ζαχαροπλαστείο της πόλης. Mm-hmm. Ένα είναι, δεν έχει άλλο, δεν ξέρω το πλαστείο. Ναι. Η οποία Παύλοβα γίνεται κατά παραγγελία και είναι καταπληκτική. Mm-hmm. Είναι τούρτα Παύλοβα. Είναι καταπληκτική όμως. Ναι. Αν σου αρέσει η φράουλα και αυτά. Μ' αρέσει, απλά εγώ τα τελευταία χρόνια στα γενέθλιά μου έχω δώσει εντολές να μην μου παίρνουν τούρτα. Ρητές εντολές, δεν θέλω τούρτα. Εσύ, μα δεν τη θέλεις εσύ, είναι τάχα η έκπληξη που γίνεται το βράδυ. Ναι. Που γίνεται έξω και εντελώς τυχαία μετά τις 12 έρχεται η τούρτα. Wow, δεν το περίμενα. Τουλάχιστον στο κομμάτι του οικογενειακού κύκλου, δηλαδή εντός των τυχών που λέμε, έχω πει ρε παιδί μου ότι δεν θέλω τούρτα γιατί την έχω ψιλοβαρεθεί να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Θέλω ένα οικογενειακό προφιτερόλ. Μεγάλο, έτσι ωραίο, ρε παιδί. Τη γνωστή και ως καζάνα που τη λέει ένας φίλος. Αυτό, ναι. Είναι, το λες, σε καζάνα. Ναι. Λοιπόν, ένα μεγάλο οικογενειακό προφιτερόλ που πάντα μου το κάνουν παραγγελία νωρίτερα, ρε παιδί μου, για να είναι έτσι λίγο μπαμπάτσικο και σβήνω με τα κεράκια εκεί. Λοιπόν, πάμε στο Wanda Μετροπολιτάνο, διότι η Ατλέτικο έχει ανοίξει το σκορ. Πάμε στον Νίκο Παδόπουλο στη Μαδρίτη. Στο 28 λεπτό, Νίκο Μοσχοβίτη, φίλοι ακροατές, ενώ έχουμε γκολ και για την Eindhoven 1-0 την Ίντερ, παρακαλώ. Στο 28 επίσης, ναι, βεβαίως. Ο Σιμεώνε επέστρεψε στον πάγκο.
Μάλιστα. Πάει τιμωρία. Η Ατλέτικο για να δούμε. Αριστερά η Σέντρα. Δεν τρώω το κάρι και βαλιά, όχι. Από κοντά. Ρε εσύ! Τι κόβουν ρε στην Οδύνη. 0-2 και η Μπαρσελόνα. Δεν έχουμε δει κανένα όμω. Ναι, ο Γκριεσμάν, πολύ ωραία. Δύσκολο γκολ. Ωραία, γκολάρα έβαλε η Αιτχόβεν. Ναι, η Αιτχόβεν ξέρει την περιοχή. Γκολάρα έβαλε πάλι καλό σεβασμό. Ο άλλο τη βλέπει. Χαντάνοιτ. Θα λέγαμε στήλη άλατο στην Παπαδόπουλο. Και η Μπαρσελόνα, ο Γιώργη πετάχτηκε, αλλά. Τα είπε στην αγάπη Κεβελίδου για το πρωί για την Τότεναμ ότι. Ναι, δεν στην Μπαρσελόνα, ναι, δεν κάνει, αλλά επειδή τότε να μην είναι soft με τι μεγάλε ομάδε, θα φάει δύο γκολ και θα χάσει. Και είναι ήδη 0-2 στο ημίχρονο. Κάρτε μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε break. Στοίχημα.gr μαζί μα. Οι καλύτερε αποδόσει, μια μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, πλήθο αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα. Η στοίχημα.gr είναι μαζί μα μέχρι και τι 12. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ορίστε. Να θυμίσουμε επίση στου φίλου και στι φίλε, δίνουμε διπλέ προσκλήσει για το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη αύριο για να πάτε να δείτε Μπάτε Μπορίσοφ ΠΑΟΚ. Παίρνετε τηλέφωνο 2310287 και 38. Σημειώνει ο κύριος Γιάννης Ζάτσης που είναι στην κονσόλα το όνομά σας και παίρνετε μια διπλή πρόσκληση να πάτε αύριο να δείτε στο καζίνο τον ΠΑΟΚ με την Μπάτε Μπορίσοφ. Και φυσικά μηνυματικά FM και ενώ ονοματεπώνυμο ΠΑΟΚ στο 545. 26. Με απεριόριστη μπύρα διαβάζω εδώ πέρα και κληρώσει για πλούσια δώρα στο ημίχρονο, παρακαλώ. Γι' αυτό μην χάσετε την ευκαιρία, σηκώστε το τηλέφωνο τώρα και πάρτε για να πάρετε και τη διπλή την πρόσκληση. Πάμε στο διάλειμμα, Γιάννη Ζάτση, και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Μπαλαντέρ στα 35 λεπτά μετά από τις 10. Νίκος Μοσκοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Γιάννη Ζάτση, ρύθμιση του ήχου. Στα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη, είπαμε Ατλέτικο Μπρίζ 1-0, Μπορούσια Μονακό 0-0, Νάπολη Λίβερπουλ 0-0, Πόρτο Γαλατά Σαράι 0-0, Τότεναμ Μπαρτσελώνα 0-2 με τα τέρματα των Φελίπε Κουτίνιο και Ράκιτιτς και Αϊτχόφεν Ίντερ 1-0, νομίζω μέχρι στιγμής στην έκπληξη της βραδιάς από τα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη για το Champions League. Θυμίζω νωρίτερα στις 8 είχαμε Λοκομοτίβ Μόσχας Σάλκε 0-1 διπλό για τους Γερμανούς και Παρίσι Ζερμέν Ερυθρός Αστέρας 6-1, Νίκο Μοσκοβίτη. Μάλιστα. Ωραία. Πού πάμε? Πάμε στον Μπορίσοφ. Πάμε στον Μπορίσοφ. Όχι, δεν πάμε στον Μπορίσοφ, πάμε στο Μίνσκ. Γιατί δεν είναι στον Μπορίσοφ το φίλο και συνέλευο, ούτε αποστολή του ΠΑΟΚ. Στέργιο, τι γίνεται, φίλε? Έλα, φίλε. Όλα καλά. Καλησπέρα και στον άλλον, Νίκο. Ναι, όλα καλά. Χαίρετε, χαίρετε. Πώς πάμε? Έχει κρύο. Έχει κρύο. Έχει αέρα. Ευτυχώς δεν έχει βροχή. Ναι. Ευτυχώς δεν έχει χαλάζει, εντάξει. Ό,τι χαλάζει έριξε το είδαμε το απόγευμα. Τι πράγμα, τι πράγμα χαλάζει, το ζήσαμε κι αυτό. Χαλάζει, τώρα σου μιλάω, εντάξει. Δεν θα πω ρε παιδί μου μέγεθος ροδάκινο. Ναι. Εντάξει, μέγεθος στραγάλι σίγουρα. Δηλαδή έπρεπε κάπου να προστατευτείς. Και γι' αυτό και η ομάδα έφυγε σφαίρα για τα αποδυτήρια. Σόπα. Για δύο λεπτά. Τόσο πολύ ήταν. Υπήρχε κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα των παιχτών, δηλαδή, Σέργιο. 100%. Δεν ξέρω αν ήταν και τεχνική κρίση για να προκαλέσουν προβλήματα στα παιδιά μας. Δεν ξέρω. Με βάζει τώρα σε σκέψη, Νίκο. Θα σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, ήταν και αυτό μια εμπειρία. Εντάξει, οκ. Okay. Ενδιαφέρουσα, ρε παιδί μου. Ναι. Να ρίχνει χαλάζι τόσο ξαφνικά χωρίς κάποια ένδειξη. Εντάξει, οκ. Okay, απλά έβρεχε. Και το χαλάζι, ρε φίλε, σας πέτυχε σε αυτό το τέταρτο που πάτε εκεί πέρα για την προπόνηση, δηλαδή. Για να δώσω μια εικόνα καλύτερη. Ξεκίνησε μια μικρή καθυστέρηση προπόνηση. Έφτασε η ομάδα λίγο αργοπορημένα λόγω της κίνησης. Οκ, okay, συμβαίνει. Με το που μαζεύονται όλοι μαζί στο κέντρο του γηπέδου, κάτι τους λέει ο Λουτσέσκου και γελάνε για 10 δεύτερα, ανοίγουν οι ουρανοί και πέφτει χαλάζι. Οπότε κόπηκαν τα γέλια, κόπηκαν οι χαρές και τρέχαν όλοι να κρυφτούν. Μάλιστα. Ωραία. Και μετά από 2 λεπτά, εντάξει, κανένα βγήκαν έξω και όλα καλά. Έκαναν την προπόνηση. Έκανε και ο Λουτσέσκο τις δοκιμές του. Ωραίο το γήπεδο της Δυναμό Μίνσκ. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν θα αγωνιστεί σε αυτό αύριο. Θα αγωνιστεί στο Μπορίσοφ Αρένα. Εκεί που το 2014 κέρδισε τη Δυναμό Μίνσκ. Εντάξει, δηλαδή, και εκείνο. Ναι, θάματα, όντως, λίγο ανάποδα. Όντως, και εκείνο το γήπεδο όμως είναι καλό. Η Μπορίσοφ Αρένα δεν είναι. Ναι, είναι λίγο απ' έξω, είναι διαστημικό, εντάξει. Mm-hmm. Έχει ένα κέλυφος μεταλλικό, παραπέμπει λίγο σε υπτάμενο δίσκο και μέσα είναι και okay, λειτουργικό, υπερσύγχρονο. Ένα ωραίο γήπεδο όπως και τη Δυναμό Μίνσκ που το 2014 ήταν υπό ανακαίνιση και γι' αυτό πάω και έπαιξε με τη Δυναμό Μίνσκ στον Μπορίσοφ και κάνανε μια καλή δουλειά. Εντάξει, μην φανταστείτε υπερσύγχρονα γήπεδα, αλλά έχουν έτσι καλοπιστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό εξωτερικά.
Οι αίθουσες μέσα είναι ok, με μοκέτες, άκρως λειτουργικές. Πατάς ένα κουμπί στο κάθισμα, βγαίνει η οθόνη, ανοίγει το γραφείο, ok, είναι όλα τεχνολογικά άψογα. Ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο της Δυναμό και πολύ ωραίο και του Μπορίσοφ, που θα πάμε αύριο περίπου 70 χιλιόμετρα εδώ από το Μίνσκ. Mm-hmm. Τώρα, η ομάδα εντάξει είναι καλά, δεν έχει προβλήματα. Έκανε κάποιες δοκιμές ο Λουτσέσκου. Αυτό που προκύπτει είναι ότι θα κάνει, όπως το είπε και ο ίδιος νωρίτερα, θα προχωρήσει σε ένα μικρό rotation. Οι δοκιμές είναι ο Πασχαλάκης κάτω από τα δοκάρια, ο Μάτος στα δεξιά. Εντάξει, τρέχει χιονίσει, είτε ρίξει χαλάζι, ο Μάτος είναι εκεί, δεν το κουνάει. Okay. Αριστερά δοκιμάστηκε ο Τόσκα, οπότε μάλλον δίνει ανάση στο Βιερίνια ο Λουτσέσκου. Χατσερίδη και Κρέσπο στο κέντρο της άμυνας, mm-hmm. ανάση στο Βαρέλα. Και μετά τα γνωστά, στον άξονα, ο Κάνιας, ο Μαουρίσιο, ο Πέλκας δεκάρι, δεξιά και αριστερά Ζαμπά και Λιμνιός και μπροστά ο Πρίγκοβιτς. Πέλκας πάλι, κάπως έτσι περιμένουμε τον... Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Όχι, σε ρωτάω τον Πέλκας πάλι γιατί καταλαβαίνεις πως το ρωτάω. Στη λογική ότι ίσως και αυτό δεν έχει ανάγκη από κάποιες ανάσεις και rotation που μπορεί να γίνει. Κοίταξε, ανάσεις έχει σίγουρα ανάγκη. Αλλά εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα του Πέλκα, παιδιά, είναι πιο πολύ και ψυχολογικό. Δηλαδή έχει φορτωθεί από εκείνη την ευκαιρία, Νίκο, θυμάσαι σίγουρα με την Σπαρτάκ Μόσχας, στο 3-2 που βγαίνει μόνος του και δεν κάνει το 4-2. Ναι. Νομίζω βλέπουμε έναν Πέλκα που πέρα από κούραση, που εντάξει κουβαλάει κούραση, έχει πολύ άγχος μέσα του. Δηλαδή θέλει να δείξει, θέλει να σκοράρει, θέλει. Και γι' αυτό από το μάτς και εκείνο μέχρι τώρα έχει πολλές φορές σκεφτεί τον εαυτό του και όχι την ομάδα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ναι. Νομίζω ότι αν βάλει ένα γκολ, όχι με πέναλτι στον Άρη, εντάξει βάλει ένα γκολ σε ένα παιχνίδι, νομίζω θα ξεμπλοκάρει. Πάντως αντικειμενικά είναι ότι καλύτερο έχει εκεί ο Πάοξ στη θέση 10. Καλός και ο Πίσης, αλλά νομίζω δεν μπορεί να έχει αυτή την πίεση που ασκεί ο Πέλκας στους αμυντικούς της ομάδας. Ούτε αυτή την κάθετη κίνηση του Πέλκα και το ξεπέταγμα την έχει ο Μπίσεσβαρ. Ξαναλέω, από τις δοκιμές προκύπτει ότι θα δούμε αύριο τον Πέλκα. Τώρα, αν αλλάξει κάτι σε κάποια σκέψη του Λουτσέσκου σήμερα το βράδυ, αύριο το μεσημέρι, δεν το ξέρουμε. Αλλά γενικά θα είναι πάνω κάτω αυτή που σας είπα. Mm-hmm. Τι άλλο, πριν με ρωτήσεις, το Ιβάσα θα είναι το αύριο. Αν έχεις κάτι να μας μεταφέρεις, ξέρεις, από το κλίμα, από την πτήση, από όλα αυτά. Όσον έτσι ξέρεις, με τους ανθρώπους του πάγου, με τους προσφέστες, με όλα αυτά. Η πτήση άνετη και ήρεμη και σύντομη, δηλαδή το πάτησε λίγο οδηγός, για 2,5 ώρες μας έλεγαν, 2 ώρες και 10 λεπτά κράτησε η πτήση. Εντάξει, δεν είχε κάποιο θέμα. Φοβερό μαξιλαράκι, παιδιά, αυτό που φορούσε ο Πασχαλάκης, δηλαδή δεν έχω δει στη ζωή μου κάτι παρόμοιο. Για να σας κάνω εικόνα, είναι το μαξιλαράκι αυτό που κουβαλάνε πολύ μαζί τους τις πτήσεις για το λαιμό. Εντάξει, αυτό όμως ήταν ένα ενιαίο, ας το πούμε, καπέλο μονόκερος. Καπέλο δηλαδή, μονόκερος. Ναι, ήταν μονόκερος κανονικά. Με το κέρατο πάνω σε χρώμα πράσινο, ναι, πράσινο χρώμα. Εντάξει, δηλαδή εύκολα το βάζεις απόκριες. Απλώς η διαφορά ήταν ότι είχε προσαρμοσμένο μαξιλαράκι για ταξίδι. Τι λέει ρε φίλε. Δηλαδή φορούσε μία μάσκα. Κανονικά ο Πασχαλάκης. Ήταν ο Πασχαλάκης μονόκερος στο ταξίδι. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Αυτό ήταν το ταξίδι. Ενδιαφέρον. Δεν είχε κάτι άλλο. Δεν ξέρω πού τα πουλάνε αυτά τα μαξιλάρια. Γιατί θα το ρώτησες ρε φίλε. Εντάξει. Γιατί θα υπάρχει ύψη να το φορέσει κάπου εσύ, ας πούμε. Ρε φίλε, δεν είχες την απορία να το ρωτήσεις από πού το πήρε. Εντάξει, θα το ρωτήσω και θα σου πω. Πάντως, δεν φοργέται. Δηλαδή να πας πτήσει εσωτερικού-εξωτερικού και να σκάσεις μύτη έτσι. Εντάξει, okay. Εμείς την ομάδα τώρα, οκ, okay, εμείς και εμείς είμαστε, δεν σε παρεξηγούν. Εντάξει, είσαι και ο Πασχαλάκης, έχεις δει μια τρέλα παραπάνω. Αλλά αν το πάρεις μαζί σου και πας σε ένα ταξίδι ακόμα και εσωτερικού, δηλαδή μία ώρα, θα γίνει... Μπορείς να σταματήσω και να σε ρωτήσουν λίγο κάτι, ξέρω εγώ, έλα λίγο πιο εδώ και τέτοια. 100%, 100%, 100%. Θα σε ρωτήσω. Αυτά ήταν τις πτήσεις, δεν είχε κάτι. Εντάξει, ο γνωστός καιρός εδώ στο Μίνσκ, 5-6 βαθμοί, βροχή, αέρας. Καλοκαίρι όμως για τους Λευκορώσους, δεν έχουν ανάγκη. Την ώρα του αγώνα αύριο πάλι εκεί θα κοιμαστεί, δηλαδή 2-3 βαθμοί, επειδή το μάτι είναι αργά το βράδυ, ελπίζουμε να μην βρέχει, να μην έχει τόσο έτσι τσουχτερό κρύο όπως σήμερα. Από εκεί και πέρα έβγαλε λίγο μια τσατήλα ο Λουτσέσκου για το Βέρμπλουμ. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι μεταφράζω ότι
και ο ίδιος περιμένει πράγματα από το Βέρμπλουμ. Δηλαδή αναλώθηκε πάρα πολύ και, ήταν, και μιλούσε έντονα όταν ρωτήθηκε για το πότε περιμένει να είναι έτοιμος ο Βέρμπλουμ. Δεν νομίζω δηλαδή η ερώτηση να ήταν άκυρη ή ξεκάρφωτη. Έχει μια βάση. Γιατί όταν παίρνεις ένα παίκτη για να σου κάνει τη διαφορά και έχει πει ο ίδιος ο Λουτσέσκο ότι θα ήταν έτοιμος μετά την πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος, δηλαδή μέσα του Σεπτέμβρη, και ακόμα δεν είναι έτοιμος ο Βέρμπλουμ. Το είδαμε σε όσα μας αγωνίστηκε. Νομίζω έβγαλε μια τσατήλα δικαιολογημένη. Εντάξει, όχι ότι έγινε Τούρκος. Αλλά εντάξει, υπερασπίστηκε το Βέρμπλουμ. Οκ, περιμένει πολλά περισσότερα από τον Σουηδό. Ξαναλέω, δεν νομίζω να τον δούμε αύριο τουλάχιστον στο βασικό σχήμα. Δηλαδή πάει στα γνωστά με Κάνιας, Μαωρίσιο και Πέλκα, εκεί στα χαφ. Ο Ιβάς Σαββίδης θα είναι αύριο μαζί με την ομάδα. Οκ, άλλωστε το Ροστόφ δεν είναι και μεγάλη απόσταση. Στεριό, πριν πας λίγο στα του Σαββίδη, όταν λέμε τσατήλα που έχει να κάνει ας πούμε με... Για την πίεση που δέχεται για να απαντήσει για το Βέρμπλουμ ή για την κατάσταση του Σουηδού. Λίγο αυτό δεν κατάλαβα. Εγώ νομίζω για την κατάσταση του Σουηδού. Εγώ έτσι μεταφράζω. Ναι. Δηλαδή υποσυνείδητα ή συνειδητά, αν θέλεις, ο Λουτσέσκου περίμενε παραπάνω πράγματα. Mm-hmm. Εντάξει, σαφώς και εκεί μέσα λίγο το στοιχείο ότι μιλάμε για την ομάδα, άρα μην μου κάνετε ερωτήσεις για να παίξει με μεμονωμένη περίπτωση. Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει και με ότι περιμένει παραπάνω από τον Βέρμπλουμ. Mm-hmm. Δηλαδή στον Νουάρντα απάντησε ξερά και απλά ότι όποιος δεν συμμορφώνεται στους κανόνες που υπάρχουν στην ομάδα, απλά δεν αγωνίζεται. Πέρασε η εβδομάδα της τιμωρίας του Νουάρντα, θα προπονηθεί και θα είναι έτοιμος όταν θα το κρίνω εγώ. Απάντησε πολύ ήρεμα, τόσο στον Βέρμπλουμ γιατί έτσι τσιτώθηκε τόσο. Εγώ το μεταφράζω σαν να λέω σίγουρα δεν το αρέσει του Λουτσέσκου να αναφέρεται με μονομένα τις ποδοσφαιριστές, αλλά νομίζω έχει να κάνει και με το ότι περίμενε να πει ο Σουηδός γρηγορότερα σε κατάσταση που θέλει ο Λουτσέσκου. Δηλαδή να μπορεί να πέτσει βασικός 90 λεπτά και να βγάλει το 80% της ποιότητας που έχουμε δει στην ΣΕΚΑ. Ο πραγματικά παιδιά δεν ήταν ένας ηγέτης στη μεσαία γραμμή που τα έκανε όλα. Έκοβε, έκανε κεφαλιές, μοίραζε, σκόραρε, έδινε ασίστ, εντάξει, οκ. Okay. Στον ΠΑΟΚ δεν έχουμε δει σχεδόν τίποτα από όλα αυτά. Και είναι και αυτό μέρος του προβλήματος. Ναι, okay. Έτσι το καταλαβαίνω, γιατί αυτό λίγο μου κάνει εντύπωση το... Όχι, καλά κάνεις ερώτηση, ναι. Οκ, okay, κοίταξε, τώρα μιλώντας για το Σουηδό, δεν νομίζω ότι έχουμε δει αυτό το οποίο θα περιμέναμε όλοι και αυτό που περίμενε και ο Λουτσέσκου, νομίζω. Οκ, okay, όσο και αν χρειαζόταν χρόνο, που οκ, okay, προφανώς και θα χρειαζόταν χρόνο, από τη στιγμή που έλειπε, εντάξει, ακόμα η εικόνα του δεν είναι... Η απαιτούμενη. Δεν είναι απαιτούμενη και αυτό επιβαρύνει τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Και ναι. Δεν μπορεί να δώσει ανάσες ο Λουτσέσκου στον Κάνια σε κατά πρώτη φάση, αλλά και στο Μαωρίζο κατά δεύτερη, εντάξει. Ναι, και δεν φαίνεται ακόμα να κολλάει το δίδυμο, για παράδειγμα, Βέρμπλουμ, Σάχοφ ή Σάχοφ, Βέρμπλουμ ή Βέρμπλουμ, Κάνιας, δεν κολλάει. Οπότε ο Μαωρίζο έχει τραβήξει μεγάλο μέρος του κάρου. Το τελευταίο δίμηνο με διαδικούς αγώνες, δεν έχει πάρει ανάσες. Ο Κάνιας με τις γνωστές αδυναμίες του και αυτός δεν έχει πάρει ανάσες. Και γι' αυτό βγάζει σε πολλά παιχνίδια έτσι μια μέτρια εικόνα, κανένα φορά και κακή. Και όλα αυτά έχει δημιουργήσει μια ανισορροπία νομίζω. Mm-hmm. Γενικότερα δεν έχει πάρει ο ΠΑΟΚ Νίκο βοήθεια από τους υπόλοιπους. Το είπε και σήμερα ο Λουτσέσκου. Δηλαδή δεν έχει βοηθήσει ο Βέρμπλουμ, δεν έχει βοηθήσει ακόμα ο Τόσκα, δεν έχει βοηθήσει ο Χατσερίδης. Δεν έχει βοηθήσει ο Ακπόμ, δεν έχει βοηθήσει ο Καρέλης, δεν έχει βοηθήσει ο Άρντα. Άρα δεν έχει βοηθήσει κανένας. Mm-hmm. Άρα σωστή. Μιλάμε για 12-13 παίκτες, 14 τους περσινούς, που παίζουν ανά τρεις μέρες ένα μάτς υψηλών απαιτήσεων και υψηλού ρυθμού. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι όλο το πρόβλημα. Στέργιο, έχετε καθόλου εικόνα, κλίμα από τους Λευκορώσους? Οι Λευκορώσοι όχι, δεν βγάζουν κάτι το αξιοσημείωτο, εντάξει. Δεν μπορέσαμε να πάμε στην... Εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαμε να πάμε στον Πορίσο. Ναι, όντως. Και λόγω της ώρας, που φτάσαμε. Και να θέλαμε δηλαδή, δεν προλαβαίναμε χρονικά να δούμε λίγο την προπόνηση, να δούμε τι κλίμα υπάρχει στη συνεντεύξη τύπου. Σε βίντεο τα είδαμε όλα και τις δηλώσεις και κάποια πλάνα την προπόνηση. Δεν προκύπτει κάτι. Αλλά είναι λίγο μια ομάδα, το λέγαμε και με τον Σταύρο προχθές στην εκπομπή, με
πολύ μεγάλη εμπειρία και στο Champions League και στο Europa League. Εντάξει, δεν είναι Chelsea, δεν είναι Benfica, αλλά έχει 5-6 παίκτες διεθνείς, είτε Λευκορώσους, είτε δύο Σέρβους, που μπορούν να κάνουν τη ζημιά σε ένα ΠΑΟΚ, αν δεν παρουσιαστεί όπως πρέπει να παρουσιαστεί. Έχει παιδιά με ύψους και στη μεσαία γραμμή, αλλά ειδικά στην άμυνα, οπότε στα στημένα θα υπάρχει θέμα. Και γι' αυτό νομίζω θα προτιμηθεί και ο Χατζηρίδης, σύν του ότι θέλει να δώσει και ανάση στο Βαρέλα. Γιατί είδαμε με τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ στα ψηλά και συστημένες φάσεις δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Γενικότερα, με δύο λόγια, αν ο ΠΑΟΚ δεν προσέξει, θα κινδυνεύσει με ήττα. Και μια ήττα, αν το φέρει 6 βαθμούς πίσω από την Πάτια, μετά τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει δύο νίκες με την Βίτη, να κερδίσει την Πάτια στην Τούμπα, τελευταία αγωνιστική, και να παρακαλάει να μην βάλει ο Σάρι τα δεύτερα ή τα τρίτα με την Πάτια και πάρει Πάτια βαθμούς. Ναι, γενικά, ό,τι αποτέλεσμα έρθει αύριο, ό,τι και αν είναι αυτό, έτσι, είτε είναι ήττα, είτε είναι ισοπαλία, είτε είναι νίκη, επηρεάζει την όλη πορεία του στον Όμιλο. Είναι, παρότι είναι παιχνίδι δεύτερης αγωνιστικής όπως στον Όμιλο, είναι πάρα πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα εκεί. Ναι, γιατί ξέρεις τι, από τη μία έχουμε την Τζέλση που θα περάσει ως πρώτη, δεν νομίζω να αμφιβάλλει κανένας, και απ' την άλλη έχουμε μια Βίτη που δεν δείχνει κανεί να παίξει το ρόλο του ρυθμιστή στον Όμιλο. Ναι. Δηλαδή η Βίτη μπορεί να τελειώσει και με 0 βαθμούς ή να πάρει εγώ ένα βαθμό. Ναι. Άρα είναι μια μάχη μεταξύ ΠΑΟΚ και Μπάτε. Άρα αν ο ΠΑΟΚ χάσει και ενώ έχει χάσει από την Τζέλση, είναι αυτό που είπα. Θα παρακαλάει μετά να πάρει Τζέλση δύο νίκες με την Μπάτε Μπορίσιο, γιατί αλλιώς η πρόκληση είναι άξιος όνειρο. Άρα αν ο ΠΑΟΚ δεν χάσει, ή πόσο μάλλον αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, μετά αλλάζει το έργο, φαβορεί γίνει το ΠΑΟΚ, γιατί θα έχει δύο μάτς με τη Βίτη και θα έχει την Μπάτε τελευταία αγωνιστική στην έδρα. Τώρα 3 βαθμούς αύριο, 6 με τη Βίτη 9, και μπορεί να χρειαστεί ακόμα και έναν με την Μπάτε στην Τούμπα για να πάρει την πρόκληση. Είναι κρίσιμο παιχνίδι. Εντάξει, σε ένα κύκλο αγώνων που με πολλές απαιτήσεις, με πολλή ένταση, με ομάδες σίγουρα αξιόλογες, ακόμα και ο Αστέρας Τρίπολης, η Τούμπα, τα έχουμε ξαναπεί, να μην τα αναλόμαστε τα ίδια, δεν είναι μια ομάδα της σειράς. Κλείνει λοιπόν τον κύκλο αυτό το αυρενό μάτς με την Πάτε. Αυτό θεωρούμε όλοι ότι λίγο ή πολύ ο ΠΑΟΚ την Κυριακή θα πάρει την νίκη με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Εντάξει, μας δίνει και η ομάδα το δικαίωμα να θεωρούμε ότι η νίκη σχεδόν δεδομένη. Άρα όσοι παίξουν αύριο θα πρέπει να πάρουν τουλάχιστον την ισοπαλία, αν όχι την νίκη. Εντάξει, ο καλός ο ΠΑΟΚ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και να δει μετά ο Λουτσέσκου, αφού περάσει και το Κυριακάτικο με τον Απόλλωνα Σμύρνης, πώς θα βάλει τους νέους μέσα στο παιχνίδι, πώς θα πάρει ανάσεις, πώς θα δώσει ανάσεις στους παλιούς και πώς θα βρει τη χημεία που οδήγησε πέρσι από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Μάιο σε ένα πίσω το σερί, είτε στην Τούμπα είτε εκτός. Οπότε αφήνουμε όλα τα άλλα στην άκρη. Το θετικό αποτέλεσμα αυτό που μετράει αύριο, ακόμα και από την καλή εμφάνιση, γι' αυτό και έκανα την ερώτηση στο Λουτσέσκο και τον είπα αν μετράει αύριο μόνο το αποτέλεσμα ή αν περιμένει και μια βελτίωση της ομάδας. Εγώ νομίζω ότι στο μυαλό του Λουτσέσκου υπάρχει μόνο το θετικό αποτέλεσμα. Η βελτίωση μπορεί να περιμένει από την Κυριακή και μετά. Ή αν θέλετε από το μάτς αυτό και μετά να αρχίσει ο Λουτσέσκου να βρίσκει λίγο καλύτερα τη χημεία. Ξαναλέω, η Πάτε είναι μια ομάδα που δεν έχει καμία σχέση με τη δυναμομή, που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ εδώ στην περιοχή γενικότερα πριν από 3 χρόνια. Είναι από 4 χρόνια ψέματα. Τον Νοέμβριο του 2014 έπαιξε ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Μινσκ και κέρδισε. Είναι μια ομάδα που έχει σταθερή παρουσία είτε σε ομίλους Champions League είτε σε ομίλους Europa League. Αστέρια δεν έχει. Είναι ο Χλεμπ, ο πρώην της Arsenal, αλλά είναι στα 37 του και δεν είναι πρωτοβιολί πλέον. Εντάξει, έχει άλλο ρόλο ο Λευκορώσος διεθνής. Θα έχει ο ΠΑΟΚ και τη βοήθεια του κόσμου του. 50, 60, 70, κάπου εκεί αναμένει το αριθμό σωθήνων του δικεφάλου. Υπάρχει αύριο συγκέντρωση στις 7 σε ένα ξενοδοχείο εδώ του ΜΙΡΤ. Όσοι μας ακούνε ή έχουν κάποιο γνωστό, ας μπουν στο ΠΑΟΚ 24 να διαβάσουν τις λεπτομέρειες. Είναι και αυτό ένα θέμα, το πώς θα μεταφερθούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ από το Μίνσκ στο Μπορίσοφ, μια απόσταση νομίζω 70 χιλιόμετρα, χωρίς η κοινωνία εκείνη την ώρα 10 το βράδυ, και πώς θα γυρίσουν οι άνθρωποι από τον Μπορίσο στο Μίνσκ. Οπότε η ΠΑΕ φρόντισε, θα υπάρχει ένα λεωφορείο 50 θέσεων. Όσοι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι από σήμερα στο Μίνσκ, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι,
ή όσοι βρεθούν από αύριο, θα μαζευτούν όλοι μαζί και θα μεταφερθούν 7-7.30 το απόγευμα στο Μπορίσο Φαρένα. 10 η ώρα, θυμίζω, ξεκινάει το παιχνίδι. Αυτό που έλεγα και πριν, μαζί με την ομάδα και ο Ιβάν Σαββίδης, δεν είναι πολύ μεγάλη απόσταση αεροπορικός από το Ροστόφ στο Μίνσκ, λογικά θα είναι και η γη του μεγαλομετόχου, σε ένα παιχνίδι σίγουρα που δεν έχει την έγκλη των αγώνων του Τσάντος που παρακολουθούμε εδώ στο Μίνσκ, αλλά είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο παιχνίδι για το ευρωπαϊκό μέλλον του ΠΑΟΚ στη φετινή διοργάνωση. Ξαναλέω, αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει, όπως είναι η κατάσταση και όπως τα έχω υπολογίσει τουλάχιστον, νομίζω ότι θα συνεχίσει να έχει το πάνω χέρι για την πρόκληση. Αν ο ΠΑΟΚ χάσει, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί μετά θέλει να συνδυαστούν και άλλα πράγματα. Κάνει... Αυτό που πες πριν. Αν χάσει. Ναι, κοίταξε, κανείς δεν ξέρει τι θα κάνει ο Σάρι αν έχει πάρει την πρόκληση στο τέλος του πρώτου γύρου με 9 βαθμούς και παίξει μετά με την Πάτε Μπορίζοφ. Μπορεί να βάλει 2-3-4 17χρονους. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Σάρι, ούτε μπορώ να πω στο μυαλό του. Γι' αυτό και να μην περιμένει ο ΠΑΟΚ από άλλους, να του κάνουν τη δουλειά, ας κάνει τη δουλειά αύριο. Αν συνδυαστεί και με νίκη αυτή η δουλειά θα είναι ό,τι καλύτερο, για να συνεχίσει η ομάδα στον δρόμο των επιτυχιών. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, εντάξει, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από το Μήνους, γιατί μπροστά του βρέθηκε η Μπενφίκα, είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Ξεκίνησε με ήττα στο Europa League, αλλά έχει ξεκινήσει με 5 νίκες στο πρωτάθλημα και αύριο μπορεί να κάνει ένα καλό βήμα για την πρόκλησή του στους 32 του Europa League. Και μετά θα έρθει και ο Λουτσέσκου και ο κόσμος και εμείς όλο τον χρόνο να σχολιάσουμε πώς θα βελτιωθεί ο ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι προς το ρόλο ότι ο ΠΑΟΚ θα βελτιωθεί. Δηλαδή δεν έχω ενδιασμούς, να σου πω την αλήθεια. Το πότε δεν ξέρουμε και όσο αυτό γίνει πιο σύντομα τόσο το καλό θα είναι, γιατί είναι γνωστό ότι αν κάποια ομάδα παίζει με τη φωτιά σε κάθε αγώνα, κάποια στιγμή μπορεί να γίνει ζημιά. Οπότε όσο ΠΑΟΚ ας φύγει για αυτή η εβδομάδα όπως πρέπει, αύριο και Κυριακή και μετά τη διακοπή. Και τη διακοπή θα τη βρει την άκρη. Άλλωστε και πέρσι, που ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση, μετά τη διακοπή ήταν που άρχισε σιγά σιγά να βρει το ρυθμό του. Όχι καπάκι, αμέσως με τη διακοπή, λίγο πιο μετά άρχισε να βρει ρυθμό εκείνη. Ναι, ξεκίνησε το σερί με το μάτι με την Ξάνθη στα πηγάδια τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ είχε ήδη πιο πριν, έχει δίκιο, να δείχνει κάποια σημάδια αγωνιστικής ανάστασης. Δηλαδή, ακόμα και το 2-2 στην Νέα Σμύρνη, αν θυμάστε, μέσα του Νοεμβρίου, η τελευταία γκέλα του ΠΑΟΚ. Ναι, και ήταν τελείως διαφορετικά δεδομένα τότε, έτσι, δεν ήταν αυτό που ήταν φέτος. Τελείως διαφορετικά. Απλά επειδή το Λουτσέσκο το ζούμε δεύτερη σεζόν, έτσι, βλέπουμε σιγά σιγά και το πώς λειτουργεί. Εγώ έλεγα εδώ πέρα το πρωί, κάτσε το πρωί, έχουμε χρόνο. Έλεγα το πρωί ότι πιστεύω ότι οι προπονητές μέσα στη σεζόν έχουν όχι προγραμματισμένη, ρε παιδί μου, την κοιλιά που μπορεί να κάνει η ομάδα, αλλά κάπου την περιμένουν όταν ξεκινάει το καλοκαίρι σεζόν, ανάλογα με το πρόγραμμα που έχουν, τι έχουν να παίξουν Ευρώπη και όλα αυτά. Και είναι καλύτερα να σου έρθει η κοιλιά τώρα, Σεπτέμβριο μήνα, παρά να σου έρθει Μάρτιο και να τρέχεις και να μην προλαβαίνεις. Εγώ λέω το εξής, ότι ο Λουτσέσκου έχει κερδίσει το δικαίωμα να τον εμπιστευόμαστε. Ναι. Και εμείς και ο κόσμος και η οικογένεια Σαββίδη και όλη η κοινωνία, εντάξει. Γιατί μιλάμε ότι υπό τις οδηγίες του ΠΑΟΚ έκανε αυτό το σερί το καταπληκτικό πέρσι, με μία μόνο ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης, δεν είχε άλλο ΠΑΟΚ από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Μάιο, με 7 διαδοχικά διπλά στην Αθήνα, πρωτάθλημα, κύπελο, τελικό κυπέλου, ξανά αυτό το πρωτάθλημα, με καμία απώλεια στην Τούμπα, μέχρι να έρθει η Μπενφίκα. Εντάξει, μιλάμε τώρα για πράγματα και θαύματα. Ναι. Είτε το δούμε μαθηματικά, είτε το δούμε ουσιαστικά. Οπότε, και επίσης, Στέργιο μου, ξέρεις πολύ καλά, επειδή τον ξέρεις στο σύλλογο, όλα είναι πιο ωραία και ξέρεις όλα τα προβλήματα και τα στραβά τα κάνεις λίγο στην άκρη όταν κερδίζεις. Όταν δεν έχεις τα αποτελέσματα, εκεί είναι που σφίγγεις πιο πολύ. Εντάξει, κερδίζεις όμως. Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, αυτό λέω. Εντάξει, τώρα κάποιοι αναλώνονται λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο με τον Βέρμπλουμ, τον Νουάρτα, γιατί δεν παίζει ο Ακπομ. Παιδιά, εγώ το έχω ξαναπεί. Αυτά είναι ζητήματα για μένα τουλάχιστον. Μπορεί να κάνω και λάθος. Δευτερευούς σημασίας. Δηλαδή δεν θα κάτσω εγώ να αναλογώ γιατί δεν παίζει ο Ακπομ. Γιατί έτσι είναι ο Λουτσέσκου. Ναι. Η ομάδα δεν χάνει από αγώνα σε αγώνα για να σκεφτούμε γιατί η ομάδα δεν κερδίζει. Γιατί δεν παίζει ο Ακπομ ή ο Ουάρντα ή ο Καρέλης ή ο Βέρμπλουμ. Η ομάδα κερδίζει. Άρα προφανώς κάτι παραπάνω ξέρει από εμάς ο Λουτσέσκου, όσο φυσικά και αν αυτό ακούγεται, εντάξει. Οκ, μπορεί να κάνουμε κουβέντα και για τον Ουάρντα, και για τον Καρέλη, και για τον Ακπομ, για όλους.
Αλλά νομίζω δεν τις παρούσεις έχει δίκιο ο Λουτσέσκου που λέει ότι πρέπει και σήμερα. Πες με, λέει, κάθε τρεις μέρες αγώνα. Τι να κάνει. Και ξέρει ότι και οι νέοι δεν είναι έτοιμοι για χύψη λόγους, εντάξει, που δεν είναι τις παρούσεις. Αλλά είναι γνωστά, τα έχουμε αναλύσει, θα τα πούμε και θα τα ξαναπούμε. Δεν έχουν δώσει ούτε το 20% συνολικά οι νέοι παίκτες στο περσινό σύνολο. Άρα, ξαναλέω, 13-14 παίκτες να έχουν παίξει 13 μάτς από τέλη Ιουλίου μέχρι τώρα που δεν υπήρχε ούτε ένα εύκολο παιχνίδι. Άρα, εντάξει, η ομάδα δικαιούται να κάνει μια κοιλιά ή να μην φτάσει στα στάνταρ που πρέπει, πόσο μάλλον όταν κερδίζει, εντάξει. Γιατί πολλοί το ξεχνάνε, η ομάδα έχει 5-5 στο πρωτάθλημα, μένει στην πρώτη θέση και με 2 βαθμούς λιγότερους. Που θα λέγει και ο Λουτσέσκου. Πολύ σωστά. Εντάξει, και αυτό είναι η αλήθεια. Ναι. Ότι έχει μείον 2 πάω. Ότι έχει, έχει. Ρε, λέω, okay, είναι... Άσχετα τώρα την όλη άλλη την κουβέντα για τον Λουτσέσκου. Έχει 2 βαθμούς λιγότερους. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τι έχει, πώς το κάνουμε. Ναι. Και πέρσι είχε ένα μάτι λιγότερο. Δηλαδή δεν είναι ψέμα ούτε αυτό. Mm-hmm. Okay. Ναι. Απλώς για να το κλείσουμε το κομμάτι αυτό, ας πάρει πάνω αυτό που πρέπει να πάρει αύριο. Αν είναι και νίκη, ακόμα καλύτερα. Και θα υπάρχει μετά ο χώρο και ο χρόνος για να βρει ο Λουτσέσκου τα κακό κείμενα και να μπολιάσει στο παιχνίδι τους νέους παίκτες. Μάλιστα. Στέργιο μου, τα είπες υπέροχα, φίλε. Ήταν πολύ ευχάριστη η ομιλία μαζί σου. Έχω εδώ ένα φίλο σου λίγο. Έχω εδώ ένα φίλο στην Ιγυρία. Ζαλίσει λίγο μια από αυτά την προσοχή. Καλά, ρε. Παρακαλώ. Καλησπέρα καταρχάς, γιατί είναι λίγο άκομπτο το να. Είστε στον αέρα, κύριε. Να μιλάμε. Καλά, δεν τρέπεστε, ρε, και οι δύο είστε καταρχάς. Αδελφέ μου. Τι αδερφέ μου, ρε. Ρωτήστε αν ζούμε ή αν πεθάναμε, ρε. Αν είμαστε καλά, ρε. Όχι, φίλε, εντάξει. Καταρχάς, βλέποντας τα social media σου, καταλαβαίνουμε ότι μια χαρά είσαι, φίλε. Ναι, δεν κακοπερνάς κιόλας, φίλε. Δηλαδή, εντάξει, μην τρελαθούμε. Δεν είναι ότι χάνεις το προσώπου, ας πούμε. Τώρα κάνεις άλλες παρέες. Νίκο μου Μοσχοβίτη, έμαθα ότι υπήρξε διαδικτυακό bullying στο φίλο και συνάδελφο. Κάτι του είπε, στο οποίο να σου πω την αλήθεια δεν το πολύ κατάλαβε. Δεν ήταν κανένα bullying, φίλε, ήταν μια απλή επισήμανση. Ναι, δεν την πολύ κατάλαβε, να ξέρεις την επόμενη φορά πιο απλά να τα στέλνει. Πες και στον Παπαδόπουλο τι έστειλε, γιατί ούτε ο Παπαδόπουλος θα καταλάβει. Στίχημα βάζω. Τραμπουκίζει τον κόσμο, τι έγινε. Γενικά. Όχι καθόλου. Καλά, φίλε, δόξα τω Θεώ, εσύ. Ωραία, μια χαρά. Εδώ, καλά. Γρηγόρη μου, ωραίο το Μίνσκ. Ή σας έπεσε η βροχή και δεν το έχετε δει. Εντάξει, τώρα που ξέρετε ότι. Πώς το λένε, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον σε αυτές τις εκδρομές μαζί τους. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο που μπορεί να δώσει ενδιαφέρον σε αυτές τις εκδρομές, είναι ο Στέργιος. Ναι. Άντε να κάνω και μια προσπάθεια κι εγώ. Μάλιστα. Άμα τους αφήσεις μόνος τους, ωραία, σε εμπορικό κέντρο να φορέσουν αθλητικά παπούτσια τα οποία στις πρώτες φορές δεν ψωνίζουν, ωραία, να δοκιμάσουν κανένα μπουφάν είτε είναι καλοκαίρι είτε είναι χειμώνας, γνωστή ιστορία, δεν υπάρχει κάτι άλλο, και αν φύγουν από το εμπορικό κέντρο θα πάνε city center, είναι η μόνη λέξη που ξέρουν τα αγγλικά, καταλήγουν στο κέντρο της πόλης, είτε είναι αυτό το κέντρο είτε αυτό που τους είπαν τέλος πάντων. Και εκεί το στόχος μας είναι το φαγητό. Φαγητό μη σκέφτεται τίποτα ποιοτικό ή κανονικό. Ναι. Δύο λύσεις. Ωραία. McDonald's ήταν, Burger King ήταν, κάτι τέτοιο. Ωραία. Ό,τι λίγο καλύτερο από αυτό έχουμε αλλεργία, δεν το τρώμε. Αυτά. Μάλιστα. Ωραία. Έχω δει γενικά πολύ καλά πράγματα για τους συναδέλφους. Διαφήμιση. Λοιπόν, σας δίνω τον απεσταλμένο. Καλή συνέχεια. Hey, να είστε καλά, παιδιά. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο βράδυ σας. Ωραία, να πάμε και στο διάλειμμά μας. Στέργιο. Σας παρακαλώ λίγο. Ναι. Αποδεσμεύστε τον λίγο, σας παρακαλώ λίγο γρήγορα. Γιατί επειδή έχουν κάνει το πρόγραμμά τους, τον περιμένουμε για να πάμε και κάπου. Α, μάλιστα, ωραία. Βέβαιος. Δώστε μας να τον αποδεσμεύσουμε. Έλα. Συνάδελφε, καλή συνέχεια, λοιπόν, να ευχηθώ στη νύχτα. Ωραία. Η οποία θα φέρετε ότι θα είναι μεγάλη. Φαντάζομαι να αναφερθήκατε στα παιδιά του Παύλου Γκαρσία. Εντάξει, φαντάζομαι. Όχι, δεν είναι αφεντικό, για πες. Τι κάνανε. Έλα, ρε φίλε. Άστο, σε περιμένουμε, φίλε. Αυτά από αύριο με τον Σταύρο Κόλκα, δεν ξέρω και αργότερα αν τον βρείτε κάπου που κάλετε στο Λίμπερο. Αργότερα πόσο, ρε φίλε, εντάξει, άντε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή συνέχεια να έχετε, καλό σας βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν, είχαμε και μία σφήνα από τον Γρηγόρη Ατρίδη. 11 και κάτι φτάσαμε, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο δεύτερη ώρα. Έχουμε να πούμε και για Ηρακλή, για την νίκη του στο κύπελλο σήμερα. Έχουμε για Άρη, έχουμε για μπάσκετ. Έχουμε αρκετά. Champions League. Πες τον Νικόβαδο που τη γίνει στο Champions League. Άντε, άνοιξε μας τα μάτια. Περίμενε, ρε φίλε. Μπροστά σου. Περίμενε μπροστά μου το έχω. Λοιπόν, είπαμε Ατλέτικο Μπρίζ 1-1.
Ναι, ισοφάρισε ο Γκρόνεμβελντ. Ο Γκρόνεμβελντ, μάλιστα. Μπορούσια Ντόρτμουντ Μονακό 0-0. Νάπολι Λίβερπουλ 0-0 ημίχρονο τα δύο τελευταία. Πόρτο Γαλατά 0-0 στο 47. Τότεναμ Μπαρτσελόνα στο 46-0-2. Και Αϊτχόφεν Ίντερ 1-1 ισοφάρισαν οι Ιταλοί. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, Λίμπερο 107,4. Μπαλαντέρ, Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Με Γιάννη Ζάτση στη ρύθμιση του ήχου, πέρα θα πάμε μέχρι και τις 12. Θυμίζω, παίρνετε τηλέφωνο στο 2310-287-888 τώρα και κερδίζετε μια διπλή πρόσκληση για να πάτε αύριο στο Origins Casino Θεσσαλονίκη και στο θέατρο Βεργίνα, στη μεγαλύτερη κερκίδα της πόλης αυτής, Μεγαλούπολης που λέγεται Θεσσαλονίκη, για να δείτε τον Πάτε Μπορίς οφ ΠΑΟΚ στις 10 η ώρα. Λοιπόν, με απεριόριστη μπύρα, εσείς που είστε λάτρεις, και κληρώσει για πλούσια δώρα στο ημίχρονο που θα πάρετε. Φίλες μου καλές, καλοί μου φίλοι. Λοιπόν, είπαμε για τον ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα στον Ηρακλή, που είχε παιχνίδι σήμερα και πέρασε σαν θύελα από την θύελα Καμαρή, που δεν έπαιξε συνέδρα της βέβαια. Έπαιξε την Άξο. Η Έλα Καμαρίου είναι από τη Σαντορίνη, καλά θυμάμαι. Ναι, ναι, από τη Σαντορίνη, Γιάννη Σελεπάκη. Καλησπέρα, σωστά. Γιάννη, τι γίνεται, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα και στου ακροατέ σα. Όλα καλά. Ο Ηρακλής σήμερα έδωσε το πρώτο του παιχνίδι για τους ομίλους του Κυπέλλου Ελλάδας. Στην Άξο, στο νησί της Νάξου. Mm-hmm. Κόντρα στη Θύελα Καμαρίου που είναι από τη Σαντορίνη, πολύ σωστά. Ο Ηρακλής πήρε την νίκη με 0-3. Σκόρερ για τον Ηρακλή ήταν αρχικά στο 58 ο Νίκος Διαμπάρης. Και προς το τέλος του παιχνιδιού Κώστας... Γιάννη, η Θύελα είναι ομάδα γάμα εθνικής, γιατί φέτος λίγο με το Κύπρο το έχω χάσει, από την αλήθεια έχω χάσει λίγο το πρωί. Η Θύελα Καμαρίου είναι ομάδα γάμα εθνικής, ναι. Και συμμετέχει στο κύπελλο γιατί πέρσι ήταν κυπελούχος Κυκλάδων. Τι λέει, ρε φίλε. Υπάρχει κυπελούχος Κυκλάδων. Ναι, γιατί λίγο φέτος με το κύπελλο έχει γίνει λίγο χαμός με τις ομάδες που έχουν. Και πει. Γιάννη, δεν ξέρω αν είσαι ενήμερος, γιατί μου το λέγανε σήμερα. Με ταξίδι ταλαιπωρία για τον Ηρακλή, ο οποίος πήγε πρώτα στη Σαντορίνη και μετά πήγε με το πλοίο στην Άξο. Ναι, ναι. Πήγε αεροπορικός. Ναι. Μέχρι την. Σαντορίνη. Μέχρι τη Σαντορίνη, ναι. Και μετά με πλοίο. Και η επιστροφή, οι πληροφορίες μου λένε ότι στο πρόγραμμα έχει και Μύκονο. Το Παπαδόπουλο. Θα πεις εσύ, δεν το βγάλαμε το Γιάννη από τότε. Η επιστροφή είναι ελαφρώς περίεργη. Ναι, γι' αυτό. Οι υποσφαιριστές του Ηρακλή θα χωριστούν σε δύο γκρουπ. Μαζί, ναι, με τους προπονητές και το υπόλοιπο τεχνικό team. Αρχικά θα φύγουν για την Πάρο. Ναι. Ακτοπλοϊκός και τα δύο γκρουπ. Mm-hmm. Το πρώτο γκρουπ θα πετάξει για την κοντά Αθήνα. Κοντά είναι, ούτε μισή ώρα δεν είναι το Πάρος να άκουσε, εντάξει. Μικρό το κακό. Θα πάρει το αεροπλάνο για την Αθήνα, το πρώτο γκρουπ. Και εφόσον φύγει το πρώτο γκρουπ από την Αθήνα για τη Θεσσαλονίκη, αεροπορικός, θα φύγει και το επόμενο γκρουπ, το δεύτερο γκρουπ ποδοσφαιριστών, από την Πάρο για την Αθήνα. Και για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Α, δεν έχει Μύκονο, εντάξει. Στο μεταξύ, τώρα κάποιος που μας ακούει και δεν ξέρει, μπορεί να σκεφτεί εσύ τουρισμό έχουν πάει να κάνουν αυτοί. Διακοπές, το θέμα είναι ότι έτσι και αλλιώς το αεροπλάνο πάνε εκεί είναι μικρά. 1-3 η Μπαρτσελόνα. Πόσο μάλλον Οκτώβριο μήνα, που υπάρχει θέμα έτσι και αλλιώς. Οπότε το να πάει μια ομάδα, ξέρω εγώ, 30 άτομα, Γιάννη, κάπου τόσα πάνω κάτω. Ωραία. Το να βρει εισιτήρια για να πάει και να έρθει, δεν είναι και τόσο εύκολο. Γι' αυτό, ναι, και... είναι κάτι που δυσκόλεψε πολύ τον Ηρακλή. Ναι, γι' αυτό είναι και μια διαδικασία περίεργη. Πόσο μάλλον και στην εποχή που είμαστε, έτσι. Και πάλι καλά είναι, σχετικά νωρίς είναι και υπάρχουν και πτήσεις και όλα αυτά. Γιατί άμα ήταν και πιο αργά, θα ήταν ακόμη πιο μπελάς το πανέλα. Εντάξει, όλα καλά. Αγωνιστικά, τι έδειξε ο Ηρακλής σήμερα, Γιάννη, φεύγοντας από αυτό το κομμάτι. Αγωνιστικά, ο Ηρακλής δείχνει ακόμα ότι δεν είναι έτοιμος. Mm-hmm. Κάτι που τόνισε και ο Αλέκος Βοσνιάδης. Mm-hmm. Τις δηλώσεις του. Συγκεκριμένα είπε ότι είναι σημαντικό ότι πήραμε την νίκη και τους 3 βαθμούς, εφόσον μιλάμε για ομίλους. Mm-hmm. Αλλά η ομάδα δεν είναι ακόμα έτοιμη. Δεν έχουμε φτάσει σε ρυθμούς ετοιμότητας που πρέπει να είμαστε. Με τον Σίλβα Κλέιτον να συμφωνεί και αυτός, δηλώνοντας ότι χρειάζεται πολλή δουλειά η ομάδα. Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε ο Ηρακλής μετά τη σημερινή νίκη. Επόμενα, βασικά, Γιάννη, με τι Football League, τι γίνεται, ξεκινάει, θα ξεκινήσει. Football League σήμερα είχαμε κλήρωση, αλλά είχαμε κάτι πρωτοφανές. Είχαμε κλήρωση χωρίς να έχει οριστεί η ημερομηνία έναρξης της Football League. Ωραία. Αυτά τα ωραία πρέπει να γίνονται χρόνια τώρα στη Β' Εθνική. Ναι, διότι δεν υπάρχει οριστική συμφωνία με τη τηλεόραση, με τα τοπικά δικαιώματα, δεν ξέρουμε τι γίνεται.
και ουσιαστικά είναι στον αέρα το πρωτάθλημα της Euroleague. Κοίταξε να σου πω λίγο κάτι. Εντάξει, φίλε, είμαστε 3 Οκτωβρίου. Δεν χρειάζονται βιασύνες. Θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και Δεκέμβριο. Δεν πειράζει. Παραδοσιακά η Football League τα τελευταία χρόνια. Και συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιάννη, ξεκινάει τέλη Οκτώβρη. Ναι. Νομίζω ότι για Χριστούγεννα θα είμαστε καλά. Απλά το κακό για τον Ηρακλή και για τις ομάδες γενικότερα της Football League είναι ότι όσο καθυστερεί, τόσο περισσότερες θα είναι και εμβόλυμες αγωνιστικές. Και ενώ μέχρι στιγμής λέγαμε ότι κάνει καλό η αναβολή στον Ηρακλή γιατί είναι μια νέα ομάδα και ετοιμάζεται, ο Αλέκος Βοσνιάδης σήμερα είπε ότι θέλουμε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα για να βρούμε ρυθμό. Κάτι που είναι λογικό γιατί έχει φτάσει Οκτώβρη. Ξέρεις τι, βαριούνται και οι παίκτες πλέον με τα φιλικά. Δηλαδή μπαίνουν σε μια διαδικασία που το βλέπει περισσότερο σαν Γκαρί 1-2 Ίντερ μέσα στην έδρα της Αϊτχόβεν και δεν κάνει καλό αυτό στην ομάδα από ένα σημείο και μετά. Να αναφέρω και την πρώτη αγωνιστική. Σπάρτη Κισαμικός Παναχαϊκή Αιγινιακός, Εργοτέλης Απόλλων Πόντου, Απόλλων Λάρισας Κέρκυρα, Τρίκαλα Δόξα Δράμας, Ηρακλής Ηρόδοτος, ο Καφτατζόγλιο, Βόλος Καραϊσκάκης και Πλατανιάς Αίτητος Σπάτων του Σούλη Παπαδόπουλου. Ναι, ο Ηρακλής θα βρει τον Ηρόδοτο την πρώτη αγωνιστική της Football League, όπου ο Ηρόδοτος σήμερα ανακοίνωσε και το νέο του μεγαλομέτωχο. Οπα. Που ίσως να είναι γνωστός, είναι ο Ηρακλής Νύκταρης. Οπα. Α, Νίκο Παδοπλή, για πες μας Ηρακλή Νύκταρη, που ανέλαβε τον Ηρόδοτο. Γνωστός για το επεισόδιο του με τον Αλέξη Κούγια, νομίζω. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Θα πω εγώ. Και όχι μόνο. Μάλιστα. Μάλιστα, ωραία. Ο Ηρόδοτος είναι από την Κρήτη, σωστά. Ο Ηρόδοτος, ναι. Ανέβηκε πέρυσι από τη Γάμα Εθνική. Ήταν δευτεραθλητής, αλλά τιμωρήθηκε ο Εθνικός Πειραιός, αν δεν κάνω λάθος, και πήρε ο Ηρόδοτος τη θέση. Μάλιστα. Οπότε, ο Ηρακλής μέχρι τώρα που μιλάμε έχει το ένα παιχνίδι. Κάτι μου δείχνει τον Νίκο, το οποίο δεν μπορώ να μεταφέρω. Έχει το ένα επίσημο παιχνίδι το σημερινό. Ωραία. Και δεν ξέρει πότε θα είναι το επόμενο επίσημο παιχνίδι. Δεν ξέρει όσον αφορά το κύπελο. Το κύπελο. Να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι πότε είναι, αλλά η έναρξη της Football League δεν έχει οριστεί. Ξέρω θα παίξει με τον Ηρόδοτο σε κάποια φάση. Okay, ναι, ξέρω ότι η πρώτη αγωνιστική της Football League θα είναι με τον Ηρόδοτο, χωρίς να ξέρει πότε θα είναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε κρατάει την νίκη το σημερινό παιχνίδι, το 0-3. Προφανώς και έχει πράγματα να βελτιώσει, να διορθώσει στο παιχνίδι του. Και νομίζω και φυσιολογικό, Γιάννη, σε αυτό το σημείο που βρίσκεται η ομάδα, έτσι, που είναι ακόμα πολύ αρχή τη σεζόν με πολλά καινούργια πρόσωπα. Εφόσον είναι και το δεύτερο επίσημο παιχνίδι, γιατί είχε προηγηθεί και αυτό με τον Εθνικό Πειραιός. Σωστά, ήταν με τον Εθνικό, Άννα, μπράβο. Ναι. Και περιμένει πλέον από εδώ και πέρα το κομμάτι αυτό της βελτίωσης και να ξεκινήσει το επίσημο παιχνίδι για να τη δούμε εκεί. Ωραία. Εντάξει. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις προσθέσει κάτι ακόμα. Σήμερα στο φιλικό, στο παιχνίδι κυπέλου, ο Ηρακλής ανησύχησε ελαφρώς για τον Κανακούδη και τον Κουτρουμάνο, τους δύο πλάγιους μπακ που αποχώρησαν το παιχνίδι. Μικροτραυματισμούς. Παρ' όλα αυτά, οι πρώτες ενδείξεις δεν δείχνουν ότι είναι για κάτι σοβαρό και καθησύχασαν κάπως τους ανθρώπους του Ηρακλή. Και θα περιμένουμε και βέβαια θα ακολουθήσουν τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να δούμε σε τι βαθμό είναι. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Γιάννη, καλέ μου φίλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ, Γιάννη. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Σαλεπάκη όσον αφορά μάλλον το παιχνίδι του Ηρακλή σήμερα. Ηρακλής το παιχνίδι νεκτάρι, κυπέλου. Ηρακλή Νύχτα, μεγαλομέτωχο φίλε. Του Ηρόδοτο. Μεγαλομέτωχο, τι ωραία λέξη. Είμαι μεγαλομέτωχο. Ναι. Φέτος, Νίκο Παπαδόπουλε, σε ρωτάω γιατί αν έχει κάποιο εμπειρία, αυτό είσαι εσύ. Ποιο είναι δυνατό εκεί πέρα, εντάξει, πλην του Ηρακλή που. Okay. Έτσι κι αλλιώ θα ήταν από του δυνατού από τη στιγμή που μπήκε κιόλα. Έχει την αλλαγή στο καθεστώ διεκτησιακό ακόμα περισσότερο. Κοίτα, δεν ξέρω τι θα μπορεί να κάνει φέτος η Παναχαϊκή του Κατσουράνη. Υπάρχει πάντα αυτή η σταθερά που λέγεται δόξα δράμας, αλλά έχουν λίγο αυτή την ταμπέλα του loser πλέον στη δράμα όσον αφορά το κομμάτι της ανόδου. Εντάξει, τώρα όσον αφορά τα πόλα πόντου που είναι και μάτια της ανόδου, δεν νομίζω ότι δύσκολα θα κάνει κάτι. Μακάρι να κάνει, αλλά δύσκολα να κάνει. Έχει έναν Εργοτέλη ο οποίος έχει, παιδί μου, ένα πολύ υγιές μοντέλο ποδοσφαίρου και προσεγγίζει την Football League πολύ διαφορετικά από ό,τι κάνουν οι περισσότερες ομάδες, αλλά δύσκολα νομίζω ότι και αυτός θα καταφέρει κάτι. Εντάξει, ο Ηρακλής είναι το φαβορί. Σίγουρα. Ο Ηρακλής είναι το φαβορί και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά.
Ναι. Εντάξει, φίλε, γιατί και αυτά παίζουν ρόλο στη football, δεν το λέμε για κακό. Ναι. Έτσι, το ξέρουμε. Ο Μυροφόρητης σημαίνει επιτυχία για τη football league. Ναι. Είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Στατουάρι, για να πάμε και σε αυτά. Πριν πάμε σε έχει κάτι ενδιαφέρον σήμερα, σημερινό, φίλε μου. Έχει κάτι αρνητικό. Ναι. Τι έγινε, ρε φίλε. Έχει κάτι αρνητικό. Όχι, κάτι έβλεπα στο κινητό μου. Κόντρα για τη Λίβερο που βλέπω. Δεν νομίζω να καταφέρει κάτι. Λοιπόν. Που αφορά τον Βέλεθ, τον οποίο τον πιάσαμε στο μα θες. Και. Και πάει. Τι έπαθε, ρε φίλε. Καλό το πέρα. Μάλλον θα μείνει εκτός για κάνια δύο εβδομαδούλες. Ναι. Χάνει κατά πάσα πιθανότητα το παιχνίδι με τον Πανιόνιο και θα προσπαθήσει να είναι έτοιμο για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός που αποχώρησε με ενοχλήσεις. Άρα έχεις δύο να περιμένεις. Τους οπίστιους μυριαίους. Νομίζω είναι στον οπίστιο μυριαίο, φίλε, είναι ένας. Έτσι γράφει το ενημερωτικό της ΠΑΕ. Οπότε μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Ναι, κατάλαβες. Άρα... Δεν μπορώ να αμφισβητήσω αυτό που έχει γράψει το ναι. ενημερωτικό. Έτσι. Που το έχουν μεταφέρει οι άνθρωποι που είναι και αρμόδιοι για αυτά τα ζητήματα. Σωστά. Δημιουργείται ανακοινώσεις στην 11 τώρα. Με τον τραυματισμό του Βέλεθ, το οποίο λογικά θα καλύψει ο Σόουζα στο παιχνίδι του Πανιόνιο. Τώρα πρέπει να δούμε. Θα περιμένουμε να δούμε κατά πόσο καλύτερα. Ο Σόουζα υπάρχει, ρε. Εντάξει, υπάρχει ο Πορτογάλος. Τέτοιο κόλλησα τώρα, ρε. Αυτό. Αυτό Σιτάρ. Σιτάρ, κόλλησα, πώ το έχει ο Μπάσαμο, ρε. Μαύρα. Άνα, μπράβο. Λοιπόν, που κλείθηκα και στην Εθνική Αλβανία. Ναι, αμφότερη. Αμφότερη. Ναι. Λοιπόν. Να προσέχουν την πλουζάκια φορά. Γιατί. Ναι, ναι, Νίκο, που είναι μια πραγματικότητα. Και τώρα, ή ο Δελιζή ή ο Μαύρα θα είναι ο παρτενέρ του Σόουζα. Εγώ, χωρίς να έχει δείξει κάτι ο Ερέρα και με την αίσθηση, βάζω τα λεφτά μου στο Μαύρα. Ναι. Αλλά θα φανεί ποιο θα επιλέξει τελικά ο Ερέρα. Κάνει το 2-1 ατλέτικο. Μάλιστα. 67. Ωραίο, ωραίο γκολ. Πάλι με τον Γκρισμάν, ο οποίο θα βάζει από παντού. Είχαμε την επιστροφή του Διαμαντόπουλου στις προπονήσεις σήμερα. Είχαμε την απουσία του Παυλίδη, ο οποίος ταλαιπωρείται από μια ίωση. Γενικότερα δεν έχει έτσι, πολύ μεγάλα προβλήματα ο Ερέρα. Εντάξει, είναι γνωστή η απουσία του Γκάμα, ο οποίος σήμερα προπονήθηκε συντηρητικά. Κανονικά με την πολυμάδα, αλλά συντηρητικά. Mm-hmm. Δύσκολα θα είναι έτοιμος νομίζω για το ματς με τον Πανιόνιο. Και να είναι δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα ρισκάρει ο Ερέρα στο τέλος, θα φανεί. Αύριο στην ουσία θα γίνουν τελικές δοκιμές από τον προπονητή του Άρη. Και την Παρασκευή ένα χαλάρωμα και θα αναχωρήσει αποστολή για την Αθήνα. Σήμερα έπαιζε ο Πανιόνιος παιχνίδι κυπέλου. Με την Λάρισα 2-0 έγινε και σχετική κατασκοπία όπως συνηθίζεται να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εντάξει, βέβαια κατέβηκε με αλλαγές ο Πανιόνιος στο συγκεκριμένο παιχνίδι, στο οποίο έκανε τον ντεμπούτο του με την Λάρισα και ο Κενάν Ακακένι Μπαργκάν. Λοιπόν, ναι, μια λατρεία του Νίκου Μοσχοβίτη. Ναι, έτσι είναι. Και περιμένουμε να δούμε πλέον αύριο αν θα φανερώσει κάτι που δύσκολα νομίζω θα το κάνει ο προπονητής του Άρη. Επαναλαμβάνω, σημαντική απουσία του Βέλεθ από το παιχνίδι του Πανιόνιου εκτός απρόπτου. Και το σημαντικό πλέον για τον Ισπανό είναι να προλάβει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο Γκάμα θα είναι 100% έτοιμος. Το θέμα είναι με το Βέλεθ τώρα τι θα γίνει. Εντάξει, υπάρχει διακοπή που τον ευνοεί. Είναι και καλός αθλητικά, δηλαδή εντάξει. Νομίζω ότι αυτό το βοηθήσει να επιστρέψει ενδεχομένως και πιο γρήγορα. Δεν ξέρω το βαθμό της ετοιμότητάς του για το παιχνίδι με τον, για τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Κοίταξε, νομίζω ότι ο Βέλεθ είναι από τους πιο σταθερούς παίχτες του Άρη που ξεκινήσει. Αν όχι πιο σταθερός, ναι. Ναι. Αρκετά έτοιμος στο κέντρο της άμυνας, δηλαδή... Σαν να είναι στην ομάδα 2-3 χρόνια, μου φάνηκε εμένα σε εκείνο το παιχνίδι της Τούμπας που είδα τον Άρη. Και από ό,τι καταλαβαίνω, η ίδια είναι η εικόνα και στα άλλα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί. Συγγνώμη, δεν έκοψα. Πού έπαιζε αυτό το παιδί? Στη Βίσλα Κρακοβίας. Μαζί με τον Κουέστ ήταν. Μάλιστα. Μαζί με τον Κουέστ ήταν και στην Αλμερία πιο παλιά. Mm-hmm. Είναι η τρίτη ομάδα που είναι συμπαίκτης, ο Βέλεθ. Ένα παίκτη που όταν ξεκίνησε ο μεταγραφικό σχεδιασμό του Άρη, ο Ερέρα είπε από τα πρώτα ονόματα που ανέφερε, είναι ότι από αυτό. Ήταν αυτός. Λέει, εγώ τον θέλω. Και επέμενε και περίμενε. Και ο Βέλεθ σε κάποια φάση είχε και δικαίωμα προσφυγή σε τη Βίσλα. Αλλά του έβαλαν κάποια χρήματα, το έχασε. Δεν τον βάζαν στα πρώτα φιλικά. Ο Βέλεθ περίμενε. Και ο Άρης περίμενε. Και ο Ερέρα περίμενε. Και λέει, εγώ δεν θέλω να πάμε για άλλον και τον δομητικό. Εγώ θέλω αυτόν συγκεκριμένα. Γιατί τον ήξερε πολύ καλά. Και το ήξερε και ο Βέλεθ που ήταν συνεχή επικοινωνία με τον Ερέρα. Και στο τέλος, μετά από έναν μήνα αναμονή ο Άρης. Δικαιώθηκε με το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Και θα μπορούσε να πάει σε άλλη επιλογή.
Και με την παρουσία του μέχρι στιγμής, ο Ερέρα λέει ότι καλά έκανα. Και τον περίμενα γιατί τα πάει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, το θετικό είναι ότι μέσα στην όλη αρνητική κατάσταση με την απουσία του τώρα, υπάρχει ένα ακόμα παιδί το οποίο είναι επίσης σε πολύ καλή κατάσταση και είναι σε ετοιμότητα και το έδειξε με τον Πάκο Σόουζα. Που κι αυτός νομίζω του αξίζει να πάρει μια ευκαιρία στο πρωτάθλημα τώρα, γιατί δεν έχει παίξει μέχρι στιγμής. Μόνο στο κύπελο την περασμένη εβδομάδα στην Τούμπα. Εντάξει. Κατά τα άλλα. Δεξιός μπακς εκείνο το παιχνίδι. Ως δεξιός μπακς σε ένα ρόλο που δεν τον ξέρει βέβαια, αλλά ανταποκρίθηκε. 2-3 τότε να μπαρτσε ρόλο ματσάρα, 68. Αρκετά καλά. Κοίτα, για την εντεκάδα θα τα πούμε βέβαια, όχι αύριο δεν θα τα πούμε το βράδυ, θα τα πούμε το απόγευμα στο Λαμπαουτάρι στον Air. Μια πρόβλεψη που μπορώ να κάνω εγώ από τώρα, λίγες μέρες πριν το ματς, είναι με τον Γκουέσα στο τέρμα, τον Τζανακάκη στα αριστερά, στα δεξιά, το Μενέντεθ στα αριστερά, το Σόουζα με τον Μαύρα ή εγώ λέω κατά πάσα πιθανότητα σαν στόπερ. Και τώρα μπροστά θα παίξει ρόλο τι θα επιλέξει ο Ερέρα. Αν παίξει δηλαδή με ένα 4-3-3, θα δούμε πάλι το Σιώπη με τον Μπάσα και τον Ματίγια. Και τον Γιουνέ στην κορυφή με τον Ντιγκινί και τον Ματέο Γκαρσία στα άκρα. Αν δούμε τώρα 4-2-3-1, είναι πιθανό να δούμε τον Μπάσα με τον Σιώπη στα χαφ, τον Μαρτίνες πίσω από τον Γιουνέ και τον Ντιγκινί με τον Ματέο Γκαρσία στα άκρα. Νομίζω ότι είναι πιο ορθολογικό και μια πιο σωστή προσέγγιση αυτό το 4-2-3-1, γιατί μπορεί να παίζει με δύο εξάρια, αλλά και τα δύο μπορούν να βοηθήσουν μπροστά, γιατί και ο Σιώπης προωθεί γρήγορα την μπάλα, έχει βγάλει και την κάθετη στο πέναλ του Ματέο με τον Αστέρα Τρίπολης, και ο Μπάσα μπορεί κατά συνθήκες να βοηθήσει στο κομμάτι το δημιουργικό. Έκανε και μια σχετικά καλή εμφάνιση κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης την περασμένη Κυριακή, και θα έχει και ένα ενδιαφέρον για μένα, νομίζω, και για τον περισσότερο κόσμο να δούμε τον Μαρτίνες ως βασικό σε ένα παιχνίδι. 1-0 η Ντόρτμουντ. Λοιπόν, αλλά με τον Ρόις. Τι έχει κάνει, πέναλτι. Μάλιστα. Και θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε, εντάξει. Αύριο νομίζω ότι και μετά την αυριανή προπόνηση, άμα σε θέση, θα πούμε περισσότερα για το πώς θα παραταχθεί ο Άρης. 1-0 φίλε ήταν η Ντόρτμουντ, τώρα πήγε 1-0, τώρα πήγε για το 2-0, στο 69 το πέναλ που κέρδισε ο Μάρκο Ρόις και θα εκτελέσει και ο ίδιος, αν βλέπω καλά. Όρθιοι, κοίτα Γκαλίτσα εκεί πέρα. Αχ, ξέχασε. Στην Κελκίδα. Έλα με αυτό το κίτρινο τείχος, δεν ξέρω εγώ, το έκανε ο Ρόμπερτ Μακ το... Σε παρακαλώ. Κοιμήθηκε ο Θεός πάλι. Έλα τώρα. Έχασε ένα 1.700 μαλλιά. Κοιμήθηκε ο Θεός. Τερματά του είναι λίγο κοντούλη τη μέρα. Τελευταία κορυφαία εμφάνιση του Παναγιώτη Γκλήμπερ. Πενάλιο. Πάω που ήταν εκείνη. Ρόι, απέναντι τον Πενάλιο. Στην Σίγναλ Ιντούνα Πάρκ. Λοιπόν, για να δούμε. Στο δοκάρι λοιπόν. Χάνεται η ευκαιρία για την Τόρμπερ. Στο οριζόντιο. Ποιο το σούτερ αυτό το πενάλ. Α, το έβγαλε πέρα. Ο Ρόι νομίζω ήταν. Όχι, δεν ήταν ο Ρόι. Ποιο ήταν αυτό. Α, ο Αλσάσερ, πώ λέγεται, ο Ισπανό. Ο Πάκο Αλκάθερ. Αλκάθερ, Αλσάσερ, πώς λέγεται. Ο Ισπανός, ναι. Αυτός πρέπει να είναι και το 9 φορές στην πλάτη, αυτός είναι το 9 φορές. Καλά. Πάρε το ρερό, είσαι εσύ, αγόρι. Δηλαδή, για το Θεό. Να φέρω όσον αφορά τα εξωαγωνιστικά ότι έχουν μπει στην τελική ευθεία. Πες αυτό το σκηνικό μου ζητητές, τι γίνεται, ρε φίλε. Οι εργασίες για την ολοκλήρωση του Sports Café, ναι, στον πρώτο όροφο. Γενικότερα στον Άρη προσπαθούν να τρέξουν τα πράγματα και να έχουν. Και να προχωρήσουν σε κάποιες πινελιές, να τις χαρακτηρίσω, εν όψη του ντέρμι με τον ΠΑΟΚ. Για να είναι έτοιμο το Βικελίδης σε κάποιες ζητήματα όπως του καφέ, για παράδειγμα, το οποίο θα λειτουργήσει κανονικά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Και στα δημοσιογραφικά θα γίνουν κάποια πράγματα επιπλέον, εξτρά. Όχι μόνο για το παιχνίδι, για όλη την σεζόν. Βήμα-βήμα γίνονται κάποια πράγματα και οι χώροι γηνής που θα αλλάξουν στον πρώτο όροφο, γιατί έχουν γίνει εργασίες στον δεύτερο όροφο σε αυτό το κομμάτι, και κάποια εξτρά πραγματάκια που θα γίνουν στα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων εκεί πέρα κάτω από την θύρα 1, και το δίχτυ το οποίο θα τοποθετηθεί. Εντάξει, και είδα κάποιους έτσι να δυσανασχετούν και λένε ότι είναι αντιαισθητικό όταν βλέπουμε... Στην Τούμπα είναι η αλήθεια ότι είναι αντιαισθητικό. Ναι, να σου πω όμως κάτι, το δίχτυ κοστίζει λιγότερο το plexiglass. Και το ψάξα αυτό και το ρώτησα. Ναι. Είναι ρυθμιζόμενο, ανεβοκατεβαίνει δηλαδή το δίχτυο. Για παράδειγμα, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δεν θα το έχουν όρθιο σε όλα τα παιχνίδια τη σεζόν. Αλλά με τον Ολυμπιακό και τον Άριο ΠΑΟΚ, ας πούμε, ή ο Άρης με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, δεν γίνεται να μην το έχει σηκωμένο. Γιατί άμα φύγει κάτι μέσα, καμπάνα. Σου λέει μπαίνει, ρε φίλε, ο Λουτσέσκου, γιατί έρχεται
ρολό χάρτη στο κεφάλι. Αν γίνει και αυτό. Καλή στιγμή. Αν γίνει και αυτό. Όχι, με το δίχτυ δεν νομίζω να έχω τίποτα. Γιατί και ο ΠΑΟΚ γι' αυτό έβαλε το δίχτυ. Ναι. Άξι. Έπαθε. Έπαθε και έμαθε. Τέλος πάντων. Τώρα. Και θα γίνει και αυτό. Έκανε το 2-0 τώρα η Ντόρμουντ. Θα έχω στο πέναλτι πριν. Ναι. Ο Αλκάθερ το έβαλε τώρα. Αυτό πρέπει να είναι. Αυτόν βλέπω να τρέχουν όλοι πάνω του. Ναι. Συν κάτι καλό που ετοιμάζεται, θα πω εγώ χωρίς να δώσω κάποια άλλη λεπτομέρεια. Αυτό δεν είναι για τώρα στα κοντά, για πιο μετά. Αχα. Περιμετρικά του κηπέδου. Α δούμε. Μάλιστα. Ωραία. Θα γίνει εκεί. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Θα μας πει θα τον πληρώσει τον ξένο διαιτητή που ζήτησε ή όχι. Δεν διαβάζω εδώ πέρα ρεπορτάζ. Ο Άρης ήταν αυτός που άνοιξε το χώρο, Νίκο Μοσχοβίτη, για τους ξένους διαιτητές. Ναι, αγόρι μου, θα πλερώ. Θα πλερώ γιατί σου λέει εγώ δεν έχω άλλα. Ωραία, η Super League. Καλά, ο συνεταιρισμός που λέμε, ο συνεταιρισμός. Αφού είδες έτσι, πώς θα πληρώσω Super League, ρε φίλε. Καλά, πετοχύρια και δώστο ρε, απλά. Δεν είναι πετοχύρια, το άλλο, παραπάνω είναι. Κάτσε ρε φίλε, ο διαιτητής είναι. Να το φέρεις εδώ πέρα, τον ξένο. Να τον πληρώσεις να για το μάτς. Κάτι, να αν το πληρώσει ο Άρης το διαιτητή όμως, δεν σημαίνει ότι μια ομάδα πληρώνει το διαιτητή. Λε, το πλήρωσε! Το πλήρωσε πληρωμένος! Εγώ είμαι διαιτητής, φίλε, και έχω έρθει δύο μέρες στην Ελλάδα. Αεροπορικά ξενοδοχεία τώρα να πληρώνει ομάδα. Πώς θα στηρίξω? Μπορεί να συμφωνήσουν οι ομάδες ότι η γηπεδούχος ομάδα θα αναλάβει να πληρώσει τα έξοδα του διαιτητή. Δηλαδή το ματς, το ξενοδοχείο και τα εισιτήρια. Ναι. Πόσο είναι, κάνα 5.000 Όλη η τετράδα από ό,τι διαβάζω κάπου τόσο είναι. Άντε λίγο παραπάνω. Ωραία, δηλαδή πόσα ντέρμπι είναι πια για τον Άρη, ας πούμε. Με τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, 4 ντέρμπι, 20.000 έκαστο είναι. Για την κάθε ομάδα. Και άμα δεν κερδίσει. Εντάξει, ρε λίγο, τι να κάνουμε. Δηλαδή δεν έχουν οι ομάδες αυτές από 20.000 για όλη τη χρονιά. Δεν ξέρω, φίλε. Εγώ ξέρω ότι θα πρέπει να πληρώσετε διαιτητή. Δηλαδή και τυπικά θα πρέπει μια ομάδα να πληρώσετε διαιτητή. Ναι, δηλαδή αν σε λένε σε πλήρωση ομάδα, θα ισχύει στο διαιτητή. Μάλιστα. Πάμε στο μέλλον. Λοιπόν, διάλειμμα. Στοίχημαν.gr μαζί μας. Ναι. Μεγάλος χορηγός του ΠΑΟΚ. Στοίχημαν.gr. Οι καλύτερες αποδόσεις. Μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα. Επιστρέφουμε με μπάσκετ στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε εδώ μέχρι και τις 12. Μπαλαντέρ, Νίκος Παπαδόπουλος και Νίκος Μοσχοβίτης. 0-0 είναι το Νάπολι Λίβερ, που πρέπει να είναι το μοναδικό 0-0 μέχρι τώρα στα παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει στις 10. Όντως. 2-1 το Ατλέτικο Κλαμπρίζ. 2-0 το έκανε τώρα με τη Μονακό. 2-3 το Τότεναμ Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα προηγείται από την αρχή, αλλά η Τότεναμ δεν το παρατά το παιχνίδι, Νίκο Παπαδόπουλε. 1 ο Κουτίνιο, 1 ο Ράκετη στο 0-2. Μείωσε ο Κέιν στο 52. Στο 56 ο Μέση το 1-3. Στο 66 ο Λαμέλα μείωσε σε 2-3 παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη στο Wembley, παιχνίδι το οποίο είναι στο 80. 1-2 είναι το Eindhoven Inter, η Eindhoven προηγήθηκε, η Inter ισοφάρισε με τον Αιγκολάν και στο 60 ο Icardi έκανε το 1-2 και έκανε το 2-2 Inter και το 2-2 σε ήτες η Tottenham, τότε παίρνει σημαντικό προβάδισμα μαζί με την Barcelona για πρόκριση. Είπαμε το 0-0 στο Napoli Liverpool, 1-0 προηγείται η Porto της Γαλατασαράη στο 82. Λοιπόν, είχαμε και μπασκετάκι, Νίκο Παπαδόπουλε, σήμερα. Βεβαίως. Όπως ανέφερες πολύ σωστά. 81-69. 81-69 επικράτησε ο ΠΑΟΚ του Πανιωνίου. Αναμενόμενο, θα πω εγώ. Αναμενόμενη η νίκη για τον ΠΑΟΚ σήμερα κοντά σε ένα Πανιώνιο που εντάξει, ήταν όπως είπε και ο προπονητής του Κρίσου Χουγκάς, το τρίτο του παιχνίδι μόλις από την προετοιμασία. Έχει παίξει μόλις δύο φιλικά. Έχει να αλλάξει Αμερικανό. Είναι μια ομάδα, εντάξει, αρκετά χαμηλού επίπεδου και νομίζω ότι είναι ένα από τα φαβόρια για τον υποβασμό φέτος. Τουλάχιστον θεωρητικά. Okay. Δεν είναι τα κακή εικόνα του Πανιωνίου με βάση αυτά τα δεδομένα. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, δυσκολεύτηκε για περίπου 15 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο και δυσκολεύτηκε γιατί ο Πανιώνιος, μη έχοντας και ποσοτικά και ποιοτικά πολλές επιλογές, το γύρισε η ζώνη από την αρχή και η ζώνη, όπως ξέρετε, η μπασκετική μπερδεύει λίγο την ομάδα που έχει την μπάλα στα χέρια της μέχρι να βρει ρυθμό, ειδικά αν δεν βάλει κανένα 2-3 σούτ στην αρχή, όπως και έγινε με τον ΠΑΟΚ σήμερα. Αλλά από ένα σημείο και μετά, ο ΠΑΟΚ μέσα από την άμυνά του πήρε μια διαφορά. Όσο περνούσε η ώρα, την ανέβαζε. Στην την περίοδο, ουσιαστικά είχαν κρυφθεί τα πάντα και τελείωσε το παιχνίδι στους 12 πόντους για τον ΠΑΟΚ. Στα θετικά του ΠΑΟΚ, η πολύ καλή εικόνα του Τζαμάλ Τζόνς που έχει 16 πόντους μετά στα 5 τρίποντα. Γεμάτη εικόνα από τον Ντάριους Γκάρετ και στην άμυνα και στην επίθεση ο Αμερικανός σέντερ. Παρότι ανέτοιμος ο Αθηναίου και 11 πόντους είχε και 5 ασίστ έδωσε. Και στο πρώτο ημίχρονο που ο ΠΑΟΚ γενικότερα ζοριζόταν στην επίθεση, ο Χρυσικόπουλος έδωσε αρκετές λύσεις και 15 πόντους στο τέλος του αγώνα. Πήρε την πρόκληση λοιπόν ο ΠΑΟΚ, νίκησε και η ΑΕΚ τον Διαγόρα Δρυοπηδέων σήμερα στο κύπελο Ελλάδος. Και οι δυο τους θα βρεθούν αντίπαλοι
στη φάση των 8 στο Πάοκ Sports Arena σε νοκάουτ παιχνίδι. Εκείνο το διήμερο του Νοεμβρίου, 3 με 4, ένα Σαββατοκύριακο εκεί πέρα μέσα, το οποίο δεν υπάρχει πρωτάθλημα, θα γίνουν εκεί τα παιχνίδια του κυπέλου. Ο Πάοκ θα παίξει με την ΑΕΚ. Και να δούμε αν από εκεί θα μπορέσει να καταφέρει να αποκριθεί και στα ημιτελικά του κυπέλου. Επόμενο μάτς είναι το Σάββατο με τον το Ρέθυμνο στις 4 παρατέρα, το πρώτο μάτς του πρωταθλήματος. Φυσικά και μπορεί να κρατήσει την νίκη ο ΠΑΟΚ, μπορεί να κρατήσει επίσης και τις 23 ασίστ που έδωσε σήμερα, παρότι το κομμάτι των συνεργασιών του προφανώς και θέλει βελτίωση και σε άμυνα και σε επίθεση. Μετά το παιχνίδι μίλησε και ο Ηλίας Παθεοδόρου και ο Λίος Χρυσικόπουλος. Αμφότεροι δεν ήταν ικανοποιημένοι από την εικόνα της ομάδας. Κάτι το οποίο, εντάξει, πρώτο παιχνίδι της σεζόν με όλα τα θέματα τα οποία έχει ο ΠΑΟΚ από το ξεκίνημα της προετοιμασίας, με ταλαιπωρίες, τραυματισμούς, παίκτες που χάνουν προπονήσεις και έχουν κάνει λίγες ή δεν είναι διαθέσιμοι, φυσικά και είναι πράγματα τα οποία τα βρίσκει μπροστά του στα παιχνίδια. Όπως επίσης βρίσκει μπροστά του και το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι αντικαθιστούν αυτούς που έχουν τα θέματα δεν είναι καλά. Δηλαδή, ο Ζάρα σήμερα φαινόταν ξεκάθαρα πως είμαι και μετά πολύ κουρασμένος. Παρότι είμαστε αρχή της σεζόν, έτσι. Αλλά έχει να κάνει με το κομμάτι της επιβάρυνσης που υπάρχει. Είναι πολύ πιθανό, όχι πολύ πιθανό, είναι αρκετά πιθανό μια ανάλογη εικόνα να υπάρχει στο παιχνίδι του Σαββάτου με το Ρέθινο, το πρώτο μάτς δηλαδή του πρωταθλήματος. Και μετά ο ΠΑΟΚ θα πάει να παίξει τη Βενετία με τη Βενέτσια. Πρώτο μάτς για τους ομίλους του Champions League. Και μετά έχει την ΑΕΚ στο ΑΚΑ. Εκείνα τα δύο μάτς είναι πιο σοβαρές εξετάσεις από αυτά τα δύο πρώτα. Με τον Πανιόνιο σήμερα και το Ρέθινο. Εκεί θα δει, θα τεστάρει δυνάμεις για το που βρίσκεται στην αρχή της σεζόν. Έτσι. Αυτό το οποίο μπορούν να καταλάβουν όλοι, το καταλάβαμε και σήμερα, είναι ότι παρότι έλειπε ο Γκος, έλειπε ο Πόουπ, έλειπε. Εντάξει, έλειπε και ο Τσόχλας που έτσι κι αλλιώς αναμένεται κάπου μετά το Δεκέμβριο να επιστρέψει. Κενό δεν φάνηκε. Γιατί πραγματικά έχει ένα ρόστερ πολύ γεμάτο. Εγώ λέω και ποιοτικά και ποσοτικά για το επίπεδό του. Αλλά βέβαια αντιμετώπιζε και έναν αντίπαλο σήμερα πιο χαμηλού επίπεδου. Δεν μπορεί να μείνει πάρα πολύ. Δεν είναι κάποιο πολύ έτσι σοβαρό δείγμα το σημερινό παιχνίδι. Το 81-89 το κρατάει και πάει το Σάββατο για να παίξει με το Ρέθυμνο. Το πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος. Αν κάνει το 2-2, ξεκινάει καλά και μετά πηγαίνει για δύο ζόρικα απαιτητικά εκτός έδρας μάτς και με τη Βενέτσια που πήρε σήμερα το Βίντμαρ, τον σέντερ της εθνικής ομάδας της Σλοβενίας, πρωταθλητής Ευρώπης, τρία χρόνια στην Μπάμβιτς. Παλιό καλό παραδοσιακό σέντερ, φίλε. Ενώ έχουν αλλάξει πολύ πλέον υψηλοί, ο συγκεκριμένος είναι ένας κλασικός βαρύς σέντερ. Καλός παίχτης όμως. Το θυμάμαι σε ένα μάτς με τον Άρη κάνει πάρτι. Ναι, ναι. Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Οκ, μπορεί να μην είναι πολύ γρήγορος, έτσι όπως θέλουν όλοι οι προπονητές πλέον τους ψηλούς τους. Αλλά έχει και την εμπειρία και είναι ένας πραγματικά πολύ καλός παίχτης συγκεκριμένος. Θα τον βρει ο ΠΑΟΚ στον δρόμο του. Αρχικά την Τρίτη το βράδυ, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να το πω το παιχνίδι, με τη Βενέτσια. Ο Άρης που τα πήγε πολύ καλά. Ο Νίκος εδώ στο ξεκίνημα τη χαρακτήρισε, πώς την είπε στην ΕΤΑ. Ντροπή, όχι, άλλο είπες. Κάζο. Κάζο. Ναι. Κάζο. Κάζω και εικάζω. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω, ρε φίλε, ότι ο Άρης. Δηλαδή, στη λογική των περισσότερων θα ήταν έκπληξη του να κερδίσει την Πάτρα. Απλά εσύ μένεις στο εύρος είδας και στην εικόνα της ομάδας. Ναι. Πάμε να συζητήσουμε γι' αυτό με τον Σταμάτη Μουρέλη. Σταμάτη, φίλε, τι γίνεται. Γεια σου, Σταμάτη. Καλησπέρα. Πώς πάει, φίλε. Καλά, τι να γίνει. Προσπαθούμε να συνέλθουμε από το παιχνίδι στην Πάτρα. Είμαι λάθος εγώ που το χαρακτήρισα κάζο, γιατί ο Νίκος εδώ πέρα διαφωνεί λίγο. Θεωρώ σκληρό το χαρακτηρισμό. Εντάξει, κοίτα, κάζο με την. Με την εικόνα. Την εικόνα της εικόνας, όχι τόσο από την. Αυτό γιατί, εντάξει, θεωρητικά με το παιχνίδι ο Άρης είναι το outsider, να το φαβορεί. Έτσι, ο Προμηθέας να το φαβορεί. Συμφωνώ. Στην αναμέτρηση. Αλλά με βάση την εικόνα, με βάση το γεγονός ότι ο Άρης ουσιαστικά μια φορά πλησίασε στο παιχνίδι και έδειξε να είναι μέσα στο παιχνίδι, έτσι, στην αρχή και στη δεύτερη περίοδο και μετά το παιχνίδι, ειδικά στη δεύτερη περίοδο, έφυγε γενικά. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι ήταν εικόνα αυτή για τον Άρη. Έτσι, δηλαδή στο τέλος μοιάζει το παιχνίδι σαν να έχει κατεβάσει ταχύτητα ο Προμηθέας. Mm-hmm. Και να μην θέλει να φτάσει τη διαφορά σε πολύ μεγάλο, σε μεγαλύτερο ύψος, έτσι, σε μεγαλύτερο αριθμό.
Η εικόνα νομίζω είναι η απογοητευτική, έτσι, όσον αφορά το παιχνίδι. Και όχι τόσο ήττα και ο αποκλεισμός. Έτσι, όχι τόσο ήττα και ο αποκλεισμός, γιατί ξαναλέω ότι πριν το παιχνίδι ο Προμηθέας με βάση το ρόστερ και με βάση τους παίκτες που έχει ήταν το φαβορί στην άμυνα της. Κατά τα ψέματα δεν ήταν ο Άρης. Η εικόνα νομίζω ήταν πάρα πολύ κακή. Έτσι ο Άρης, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά δεν ακούμπησε καθόλου την υπόθεση πρόκριση. Πολλά προβλήματα μέσα στην ομάδα. Νομίζω ότι ο Άρης έκανε 23-24 λάθη. Οι Αμερικανοί ήταν εκτός αγώνα σήμερα και αν οι Αμερικανοί του Άρη που είναι 5 και βάλεις και το άλλο 6 είναι εκτός αγώνα, δηλαδή μόνο λίγο ο Κάιζερ ήταν αυτός που προσπάθησε, καταλαβαίνει κανείς ότι ο Άρης δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ο Μποχωρίδης και αυτός κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, ένας παίκτης που είναι βαρόμετρο για τον Άρη. Γενικά όταν δεν έχεις παίκτες κλειδιά, πάνω οι παίκτες κλειδιά σου δεν είναι σε καλή μέρα, έτσι, τότε καταλαβαίνει ο καθένας ότι τα πράγματα θα ήταν είναι πάρα πολύ δύσκολα σε έναν Άρη συγκεκριμένων και περιορισμένων λύσεων και όχι δεν από δυνατοτήτων. Αυτή τη στιγμή όμως ναι, οι δυνατότητες θα είναι περιορισμένες. Δεν μπορεί να χτυπήσει, ας πούμε, παιχνίδια τα οποία πάνε σε ψηλά σκορ, δεν μπορεί να παίξει γρήγορο μπάσκετ. Είναι ακόμα στην αρχή, έχει δουλειά, αλλά αυτή τη στιγμή έχει ένα ταβάνι ο Άρης, έτσι αγωνιστικό. Δεν μπορείς να σταματήσεις τον Προμηθέα, δηλαδή να πάει το μάτς 60 πόντους. Ο Προμηθέας από νωρίς έφυγε πάρα πολύ στο σκορ, έτσι έβαλε 40 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι εντάξει, αυτό που μένει δεν είναι τόσο, ξαναλέω, τόσο αποκλεισμός όσο η εικόνα της ομάδας. Δηλαδή όταν χάνεις με 27 πόντους, θα μου πείτε πέρσι έχασε με 30. Έτσι. Εντάξει, πέρσι όμως ο Άρης είχε την χειρότερη χρονιά του αγωνιστικά. Φέτος περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Έτσι. Πραγματικά νομίζω ότι η εμφάνιση είναι αυτό το οποίο έχει πειράξει πάρα πολύ και τον κόσμο και τον Αγγέλου και τη διοίκηση, όλους γενικά, νομίζω την εμφάνιση. Έτσι που πειράξε και η εικόνα της ομάδας που από το 30 ουσιαστικά πέταξε λευκή πέτρα. Την στιγμή που όλοι λέμε και ο Αγγέλου το λέει ότι αυτός ο Άρης θα παλεύει όλα τα μάτια. Σήμερα δεν το πάλεψε. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει διαφορά ποιότητας, ρε φίλε, η οποία δεν είναι τόσο εύκολο να καλυφθεί, ειδικά στην αρχή της σεζόν. Σίγουρα υπάρχει διαφορά το μάτς, διαφορά ποιότητας. Έτσι. Σίγουρα. Αυτό γίνεται κατανοητό. Δηλαδή οι Αμερικανοί που έχει τώρα το Προμηθέας είναι καλύτεροι από τους Αμερικάνους που έχει ο Άρης. Έτσι έχουν μεγαλύτερο ταλέντο. Και οι Έλληνες επίσης του Προμηθέα είναι εξαιρετικοί. Έτσι, ναι. Ο Κίκας, ο Σαλούστρος, ο Κασελάκης, ο Κατσίβελης, ο Τσαρέλης. Είναι γεμάτος ο Προμηθέας και είναι ομάδα με μέγεθος μέσα στο γήπεδο, με πολλές επιλογές, με διάφορα πράγματα. Είναι μια γεμάτη ομάδα. Ναι. Είναι μια γεμάτη ομάδα. Ο Προμηθέας σε δίδεσε με τον Άρη που σήμερα ο Άρης, ας πούμε, επέζησε στο παιχνίδι από ένα παίκτη ο οποίος δεν έχει παίξει μέχρι στιγμής καθόλου, έτσι, τον Βεργίνη. Mm-hmm. Έτσι. Mm. Παίκτη που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους περισσότερους παίκτες του Άρη. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, ο Βεργίνης, ας πούμε, σήμερα νομίζω ότι εξέθεσε τον Αγγέλο. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Με το γεγονός ότι δεν τον έβαλε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και σήμερα μπήκε σε ένα παιχνίδι που τουλάχιστον από ό,τι άκουγα, έτσι, γιατί εικόνα δεν είχαμε. Στα μάτια μου σε διακόπτω λίγο. Ένα 0 η Νάπολη τη Λίβερπουλ νομίζω σε ενδιαφέρει με τον Ισίλη. Μην λυπάσαι, φίλε. Ξέρω ότι θα λυπηθείς πολύ. Μπορείς να συνεχίσεις για τα μπασκετικά. Ναι, ένα 0 στο πόσο είναι εκεί. Στο 90. Άλλο ήθελε. Τι ήθελες, ρε φίλε, τι το έπαιξες? Όπως είναι ακριβώς το λεπτό, ρε παιδί, εντάξει. Και πιστεύοντας λίγο στα δικά μας, δηλαδή ο Άρης είναι σε μια περίεργη κατάσταση. Εγώ, ο Αγγέλο, είπε στην συνέντευξη τύπου ότι η ομάδα έχει αδειάσει ψυχολογικά, σωματικά από τα ταξίδια. Αυτά όμως τα ήξερε νωρίτερα ο Αγγέλο.
προγραμματισμό τη ομάδα έγινε με βάση αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή, αν έπαιζε και στην Άμα περνούσε και έπαιζε και με την Πατρουμπίτσε και έπαιζε μετά με τον Προμηθέα εν μέσω του πρωταθλήματος, τι θα γινόταν. Δηλαδή, δεν μπορώ να σταθώ για να πω ότι εντάξει, είχε τραγική κούραση. Ο προγραμματισμός του έγινε με βάση αυτά τα παιχνίδια όλα. Μπορώ να δεχτώ αυτό που λες, Νικό, ότι υπάρχει μια διαφορά δυναμικότητας και ποιότητας ανάμεσα στις ομάδες. Δεν τη βγήκε το παιχνίδι και του Άρη, έτσι καθόλου. Και γι' αυτό είναι λογική αυτή η εικόνα. Ναι, εντάξει, αυτό μπορώ να το δεχτώ. Αλλά να δεχτώ ότι ήταν κουρασμένη ομάδα, ότι ψυχολογικά με την ίδια, ας πούμε, μετάδοση όλα. Είμαστε ακόμα στον πρώτο μήνα. Δηλαδή, μέσα στη χρονιά που Άρης πάλι θα έχει ευρωπαϊκά, γιατί θέλει ο coach να παίζει ομάδα ευρωπαϊκά, τι θα πρέπει να περιμένουμε από τον Άρη. Mm-hmm. Δεν ξέρω, είναι μια... Ο Άρης νομίζω ότι ευτυχώς θα πω εγώ πολύ νωρίς, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Από αυτό μπορεί να είναι καμπανάκι γενικότερα για τη χρονιά, σημαίνει ήττα. Να βελτιωθούν λίγο τα πράγματα μέσα στα πολιτήρια. Πιστεύω ότι πρέπει να συζητήσουν οι παίκτες μεταξύ τους, να δω τι γίνεται, γιατί δεν μπορεί. Εντάξει, έχεις μια ομάδα που έχει μια περιορισμένη δυνατότητα αυτή τη στιγμή στην επίθεση. Αλλά αυτά που γίνονται στην επίθεση, χαμένες βολές, τα λάθη, παίρνεις επιθετικά rebound και δεν μπορείς να τα εκμεταλλευτείς. Ακόμα και η εικόνα στην άμυνα σήμερα, που η άμυνα είναι κυρίως διάθεση, έτσι θα πω εγώ, δεν είναι τόσο ταλέντο, είναι διάθεση, είναι πείσμα, είναι δύναμη σωματική, να παίξεις άμυνα, να παλέψεις, να κυνηγήσεις. Αυτά δεν τα έχει ο Άρης. Είναι πράγματα τα οποία πέρα από τις οδηγίες του Αγγέλου είναι και θέματα των παιχτών. Δηλαδή δεν μπορεί να λέμε αυτή ο Αγγέλου. Ευθύνη έχουν και οι παίκτες. Όταν δέχεσαι 86 πόντους από τον Προμηθέα σημαίνει ότι δεν παίζεις άμυνα. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Είναι κάποια πράγματα που και οι παίκτες μεταξύ τους. Δεν είναι μόνο θέμα να πούμε αυτή ο προπονητής. Εντάξει. Ο προπονητής μπορεί να κατηγορηθεί και να πέσουν ευθύνες πάνω στον προπονητή σε μια διάρκεια που η ομάδα δεν παίζει καλά. Εκεί φαίνεται ότι ναι, εντάξει, η ομάδα δεν παίζει καλά, άρα είναι θέμα προπονητή, δεν την έσυσε καλά, δεν βρήκε τη χημεία, δεν εκμεταλλεύεται τους παίκτες. Τώρα για ένα συγκεκριμένο παιχνίδι όμως, μπορεί να πεις ότι και οι παίκτες δεν δείξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, δεν δείξαν την απαιτούμενη διάθεση για την κρισιμότητα ενός αγώνα, όπως ήταν ο σημερινός. Αυτό που φαίνεται είναι λοιπόν ότι ο Άρης έχει θέμα αγωνιστικό. Φαίνεται ότι ναι, μεν προετοιμάθηκε κάποια παιχνίδια ευρωπαϊκά που το Champions League ήταν ο μεγάλος στόχος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε κάποια άλλα μάτς στην τύχη τους αυτήν που δεν πέρασαμε στην Ευρώπη. Θα πρέπει γρήγορα να συνταχτούν, γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα, έχει ένα παιχνίδι δύσκολο μες στο Λαύριο, που μπορεί να μην είναι το πεσσινό Λαύριο, τουλάχιστον έτσι φάνηκε από τα παιχνίδια που έκανε στην Ευρώπη. Αλλά παραμένει μια δυνατή ομάδα το Λαύριο, έτσι. Mm-hmm. Έχει μετά ντέρμπι, έχει να παίξει με τον Πανιόνιο που δεν ξέρω, Σύνικο τον είδε σήμερα, δεν ξέρω τι εικόνα σχημάτισε, πώς είναι ο Πανιόνιος. Φίλε, είναι πραγματικά πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Εμένα μου φάνηκε μια ομάδα χαμηλού επίπεδου, νομίζω θα έχει πολύ σοβαρό θέμα φέτος, αλλά είχε πολύ σωστή νοοτροπία όσον αφορά το κομμάτι μαχητικότητας και πνεύματος μέσα στο μάτς. Οκ, μπορεί να του λείπαν διάφορα πράγματα, αλλά αυτό το είχε. Εντάξει, και είναι το παιχνίδι με τον Άρη στην αρχή της χρονιάς, όπου ακόμα ο Πανιόνιος θα έχει αυτό που λέμε την επιθυμία, την κάψα, αν θέλεις, να κάνει κάτι από την αρχή. Ναι. Δύσκολο πρόγραμμα του Άρη. Μέσα σε αυτά θα ξεκινήσει να παίζει και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, που θα έχει τα ταξίδια. Είναι ένα δύσκολο πρόγραμμα. Και πρέπει λίγο να κάτσουν να τα δουν στον Άρη όλοι τους. Η διοίκηση, οι προπονητές, οι παίχτες. Να σκεφτούν ακόμα και το θέμα της Ευρώπης, αν θέλεις, αυτή τη στιγμή. Αν δηλαδή ο Αγγέλου σήμερα θεωρεί ότι η ομάδα παρουσιάστηκε έτσι γιατί έδωσε ενέργεια, έδωσε ψυχή, έδωσε μυαλό, έδωσε τα πάντα στην Ευρώπη, θα πρέπει να κάτσει να σκεφτεί προπονητής αν τελικά αξίζει να παίξει ο Άρης σε μια διοργάνωση όπως είναι το FIBA Euro Cup και να επιβαρυνθεί και να έχει θέματα μέσα στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Γιατί το ρόστερο του Άρη είναι μικρό, δεν είναι μεγάλο. Είναι ένα ρόστερο που χτύπα ξύλο μια απουσία ανάγκης, δεν καλύπτεται εύκολα. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτά πρέπει να τα δουν όλα τώρα. Πρέπει άμεσα να δουν κάποια πράγματα και να προχωρήσουν, εφόσον προχωρήσουν με αυτό το πλάνο το οποίο έχουν σχεδιάσει, να προχωρήσουν και να μην ξανακούσω προσωπικά, δεν μ' αρέσει, γενικά δεν μ' αρέσουν οι δικαιολογίες, να μην ξανακούσω ότι η κούραση. Ναι, η κούραση υπάρχει, αλλά το ξέρεις. Προγραμματίζεις, κάνεις ένα προγραμματισμό μάλλον,
όλου του κομματιού αυτού της προετοιμασίας με βάση το δύσκολο πρόγραμμα, με βάση τα ταξίδια. Έτσι, όλα αυτά τα ήξερες. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω ότι στην καλύτερη αυτή τη στιγμή νομίζω το καμπανάκι ευτυχώς, θα πω εγώ χτύπησε νωρίς, να το σκεφτούν, να δουν τι πρέπει να κάνουν και ο προπονητής και οι παίχτες. Δυστυχώς τώρα δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Έτσι λόγω του μπαν δεν μπορεί να αλλάξει παίχτες, θα προχωρήσει με αυτούς. Αυτό είναι ένα μείον στην όλη κατάσταση. Ότι ακόμα και αν δεν ταιριάζει ένας παίχτης, δεν μπορεί να τον αλλάξεις. Πρέπει να συνεχίσει με αυτόν γιατί δεν μπορείς να πάρεις άλλον. Πολύ απλά να τα δουν, να ηρεμήσουν. Εντάξει, χάθηκε ένας στόχος που για μένα δεν είναι στόχος, δεν ήταν στόχος το κύπελο. Έτσι να μην ξεγελιόμαστε. Ο Άρης θα πήσε μετά με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ήταν το ακλόνητο φαβορί. Αν περνούσε ο Άρης, όπως και τώρα είναι για παράδειγμα απέναντι στον Προμηθέα. Οπότε το κύπελο δεν είναι στόχος για τον Άρη στιγμή. Έτσι. Αλλά μια καλή παρουσία στο πρωτάθλημα, μια εικόνα καλύτερη αγωνιστική μέσα στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη είναι στόχοι του Άρη. Το να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να δούμε και άλλες τέτοιες εμφανίσεις του Άρη, νομίζω πρώτον θα υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα μεταγωνιστικό και προπονητικό και δεύτερον και ο κόσμος, αυτός ο λίγος κόσμος που έρχεται, γιατί η προσέλευση στα πρώτα παιχνίδια δεν είναι η αναμενόμενη, ακόμα και αυτός ο λίγος κόσμος που έρχεται θα απογοητευτεί. Και η διοίκηση περιμένει τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια οικονομικά μέσω των εισιτηρίων για να μπορέσει να καλύψει κάποια πράγματα. Δηλαδή όλα είναι συγκοινωνία δοχεία που λέμε και γι' αυτό πρέπει τώρα να τα δουν λίγο ήρεμα στον Άρη. Εντάξει, μετά την ήττα σήμερα και την εμφάνιση είναι λογικό. Αυτό που είπε και ο Αγγέλος συνέντευξη, ότι ο Γουλέλμος του είπε ότι ντρέπεται για την ομάδα, αυτός δεν ντρέπεται. Εντάξει, και η έκφραση αυτή του Γουλέλμου μπορεί να είναι ξέρεις και λίγο βαριά γιατί ακόμα είμαστε αρχή. Έτσι, ήταν μια άσχημη εμφάνιση. Μπορεί και θερμό, έτσι. Ναι, ακριβώς. Και λίγο και να τσεκλήσει το παιδί μου μέσα τον εγωισμό. Okay. Ναι, και ξέρεις τώρα ξέρεις τι γίνεται εδώ κατευθείαν. Δηλαδή, όταν λες μια τόσο βαριά κουβέντα, γιατί εμένα εντάξει είναι βαριά. Mm-hmm. Τώρα να το πει αυτό ο ιδιοκτήτης, ο προπονητή. Τη στιγμή που πριν ένα μήνα, ο ιδιοκτήτης έστειλε μέλη για τον προπονητή. Δηλαδή, δεν μπορεί ξαφνικά σε ένα μήνα να πεις ότι αλλάζω. Θέλει λίγο ηρεμία. Εν θερμό μπορεί να λυπωθούν πολλά άσχημα. Το θέμα είναι να μπορεί να κρατήσει τον εαυτό σου κάτι πράγματα. Γιατί αυτή τη στιγμή και ο κ. Γουλέλμος και ο κ. Αγγέλου και οι παίχτες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι είναι στον Άρη. Δεν μπορεί εν θερμό ούτε να λες διάφορα πράγματα, ούτε να παίρνεις αποφάσεις εν θερμό. Έτσι. Mm. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ηρεμήσουν, πρέπει να κάνουν συναντήσεις, να κάτσουν όλοι μαζί, να δουν τι συμβαίνει, τι γίνεται. Γιατί γενικά ο Άρης αγωνιστικά το έχουμε δει ότι δεν άνοιξε κανείς το παιχνίδι με την Ίσνη. Έτσι, γενικά στα παιχνίδια του Άρη και τα φιλικά έδειξε προβλήματα. Εντάξει, την βγάζω εκτός στα δύο παιχνίδια με τη Δυναμό της Φλίδας, γιατί τη Δυναμό της Φλίδας και το Λίμπερο την κέρδιζε. Έτσι, εύκολα. Άρη με Τσάλτη στο 3, ας πούμε. Και Μοσχοβίτη στο 2 και δεν είδαμε την Δυναμό. Οπότε ο Άρης έχει προβλήματα. Πρέπει να κάτσει τώρα που είναι νωρίς, να κάτσουν να τα δουν τι πρέπει να κάνουν, ώστε να μην ξεκινήσει η χρονιά έτσι. Και βιώσουμε μια χρονιά δύσκολη. Πολύ δύσκολη, να μην πω ότι θα είναι ανάλογη με την περσινή, να πω ότι θα είναι δύσκολη. Γιατί υπάρχει ο χρόνος τώρα, επειδή χτύπησε αυτό το καμπανάκι σήμερα, να λυθούν κάποια πράγματα, να συζητηθούν, να ψάξουν να βρουν τις λύσεις. Όλοι τους, εν θερμό, με δηλώσεις και με κουβέντες, ότι ντρέπεται ο ένας για την ομάδα, ότι ο άλλος δεν ντρέπεται, ότι το ένα το άλλο. Καταλάβεις, είναι πράγματα που αυτά μπορούν να επηρεάσουν την ομάδα μέσα στη χρονιά. Μάλιστα. Και επειδή το πρόγραμμα του Άρη είναι δύσκολο στην αρχή, έχοντας δύο ντέρμπι που παίζει και δύο δύσκολα παιχνίδια και με τον Πανιόν εκτός και με τον Λαύριο εκτός. Έτσι, είναι παιχνίδια τα οποία μπορούν, αν τα χάσεις, να δημιουργήσουν ένα πολύ άσχημο κλίμα. Πάρα πολύ άσχημο κλίμα. Mm. Και νομίζω ότι αυτό δεν θέλει ο Άρης αυτή τη στιγμή. Ένα άσχημο κλίμα, το οποίο να τον διαλύσει αν θέλεις, για να το βγάλει προβλήματα για όλη τη χρονιά. Γιατί μια χρονιά εφετινή δεν το έχουν καταλάβει πολύ και εδώ θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι διοίκησης αυτό, μια ευθύνη της διοίκησης. Ανέβηκε ψηλά ο πύχης με τις μεταγραφές που γίνανε, χωρίς να υπάρχει λόγος και αιτία. Με τις δηλώσεις, με τα βιντεάκια, με όλο αυτό το project αν θέλετε. Νομίζω ότι ανέβηκε πολύ η εικόνα της ομάδας και πολλοί περίμεναν πολλά πράγματα από την ομάδα. Και χάθηκε ο αληθινός στόχος του φετινού Άρη, που για μένα το έχω ξαναπεί, είναι οικονομικός. Ο στόχος του Άρη τη στιγμή, η φετινή χρονιά, είναι να κλείσει με το ταμείο να έχει συν
100 ευρώ, 200 ευρώ, 300 ευρώ, τα οποία να βγουν στα χρέη. Τα παλιά, έτσι. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του Άρη. Το να προχωρήσει ο Άρης στο μπάσκετ Champions League, στο κύπελλο, στην Ευρώπη, να πάει να μπει στην εξάδα και στην πεντάδα. Δεν νομίζω ότι εμένα τουλάχιστον δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει ο Άρης του χρόνου να κλείσει και να έχει μειώσει τα χρέη του. Όσο μπορεί περισσότερο. Ωραία, σταμάτη. Έτσι. Ωραία. Θα τα πούμε και αύριο τα πράγματα πιο αναλυτικά. Γιατί αύριο θα είναι και η επόμενη μέρα και ο απόϊχος αυτής της ήττας γενικότερα. Να είσαι καλά και ένα καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Σταμάτη, καλέ φίλε. Λοιπόν, αυτά και από τον Σταμάτη Μουρελή. Αυτά και από εμάς. Αποχαιρετούμε τη Στίχημαν που ήταν μαζί μας. Στίχημαν.gr. Καλύτερες αποδόσεις, τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα. Η Στίχημαν είναι πάντα μαζί μας. Εμείς ραντεβού, εγώ μάλλον αύριο στις 10 το βράδυ. Χωρίς Μπαλαντέρ αύριο. Αύριο με Μπάτε Μπορίσοφ ΠΑΟΚ. Ακολουθεί Γιώργος Ζαγόρας και Ζούγκλα. Καλό βράδυ από εμάς.